Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που αρχοποιημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίδες και ζουμουσάκια, αθλητήροι και αθλητήρες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο! Κι αν την ψυχοπλακωτισμό λέμε, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια γνήμια αυθεντικιά ζουμουσόδα! Έχει μαζευτεί πάρα πολύ στεναχώρια το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ οργή, πρέπει να αποσυμπιεστούμε οπωσδήποτε. Έχουμε αγώνα την Κυριακή. Έχουμε αγώνα την Κυριακή, μην ξεχνιόμαστε. Δεν συζητάμε καθόλου γι' αυτό και δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Ειδικά αυτούς πρέπει να πάμε να κάνουμε το διπλό και μετά τη δική μας φιέστα, την καθαρή, την κρυστάλλινη, την αγνή, την αυθεντικιά, την έντιμη, τη φιέστα με τον Πλατανιά. 6 του μηνός, 12 βαφτίζω φίλε, Αγία Βαρβάρα, το έχω πει κιόλας, 12 βαφτίζω το γιο του αδερφού μου, Απόστολου Μιχαλίτσιου, αδερφός και φίλος, πολλά χρόνια. Οι δυο οι παπάδες είναι άρρωστα παοξάκια, θέλω να σου πω. Και οι δύο οι Παπαδημήτριδες. Δηλαδή κάνουμε το ραντεβού, τι θα γίνει, πώς αυτά, με την εκκλησία έτσι. Αλλιώς θα... Κανένα εισιτήριο με τον Πλατανιά παίζει. Δηλαδή, σε τέτοιο... Και τι έγινε με την απόφαση. Και λες να πέσει στην Φέσον. Και, δηλαδή, φάγαμε την μία ώρα με τέτοιες κουβέντες. Τους αγαπώ ιδιαίτερα γιατί προσφέρουν και έργο εκεί, στην Αγία Βαρβάρα, με συσίτιο, με πολλή φροντίδα για τους... αναξιοπαθούντες, για τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε ανάγκη και είναι πολλοί αυτοί. Χθες, πριν πω χορηγούς και οτιδήποτε, θέλω να ξεκινήσω με αυτό, επιτρέψτε μου. Εχθές λοιπόν χτύπησε ο μικρός μου το χέρι του και φύγαμε αμέσως, μάθαμε ποιο εφημερεύει για να δούμε αν είναι κάταγμα, αν είναι... ράγισμα, αν είναι απλά μια κάκωση, αν το παιδί δεν μπορούσαμε ούτε να το ακουμπήσουμε, δεν μπορούσαμε. Λοιπόν, και όπως έχουμε πει, είναι πολύ ανήσυχος και αυτά συμβαίνουν στα παιδάκια, έτσι, αυτά είναι κάτι φυσιολογικό. Βρέθηκα λοιπόν στο Ιπποκράτειο και θέλω απλά να εκφράσω τον απεριόριστο σεβασμό μου σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μιλάω τώρα για το Ιπποκράτειο, γιατί χθες πήγα στο Ιπποκράτειο. Πιθανόν το ίδιο να ισχύει και για το ΑΧΕΠΑ, ξέρω εγώ, για τον Παπα-Νικολάου ή τον Παπαγιώργο. Εχθές όμως εγώ ήμουνα σε ένα εφημερεύον νοσοκομείο που πραγματικά επικρατούσε ένα τέτοιο σκηνικό που ήθελα να σφίξω το χέρι οποιοδήποτε δούλευε εκεί. Δεν ξέρω τι μισθούς παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή οι γιατροί, οι ακτινολόγοι, οι νοσοκόμες, οι καθαρίστριες, οι τραυματιοφορείς. Δεν γνωρίζω τι λεφτά μπορεί να παίρνουν. Φαντάζομαι παίρνουν και αυτοί μισθούς κουτσουρεμένους, μισθούς αναξιοπρεπείς. Ή αν κάποτε έπαιρναν καλά λεφτά, πλέον δεν τα παίρνουν. Θέλω να πω όμως παιδιά ότι αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Καταρχήν πήγαμε εκεί τις ώρες που ήμασταν, αρρωστήσαμε δηλαδή και τίποτα να μην έχεις, μπαίνεις και ανακατεύεσαι. Είχαν έρθει δύο τροχαία, είχε δύο σοβαρά τροχαία εχθές και τους φέρανε εκείνη την ώρα ανοιγμένα κεφάλια, ανοιγμένες κοιλιές, ανοιγμένα πόδια, αίματα, αυτά, φωνές, ουρλιαχτά, ένα σκηνικό πραγματικά, λες και βλέπαμε ταινία να πούμε από αυτές που δείχνει στα... στην εντατική και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο κάθε ένας φυσικά ήθελε να εξυπηρετηθεί, ο κάθε ένας είχε τον καημό του και τον πόνο του. Προς τιμήν τους υπήρχε μια ανάρτηση που έλεγε όλα τα παιδάκια κάτω από 5 ετών έχουν προτεραιότητα, γιατί κατανοητό είναι, ένα παιδάκι δεν μπορεί να περιμένει. Υπήρχαν φυσικά και άλλα παιδιά εκτός από το δικό μας. Μας εξυπηρέτησαν οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Τι να πω. Περνάμε κάθε μέρα έξω από τα νοσοκομεία. Κάντε ένα κλικ έτσι μέσα να δείτε τι γίνεται. Και αυτοί οι άνθρωποι πώς γυρίζουν μετά φυσιολογικοί στα σπίτια τους. Όταν έχουν δει τέτοιες εικόνες, ηρεμούν. Μπορούν μετά να είναι σε μια κατάσταση φυσιολογική με τα παιδιά τους, με τη γυναίκα τους, με τους ανθρώπους, με τους γονείς τους. Τι να πω ρε παιδιά. Έπαθα χθες, είχα πολύ καιρό να πάω σε τέτοια κατάσταση. Εννοείται μέσα όλα παμπάλαια από τα φορεία που πρέπει να ήταν από τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Δεν φταίνε φυσικά οι άνθρωποι
στο νοσοκομείο γι' αυτό. Τα κονδύλια που δίνω, δεν ξέρω τι να πω. Απλά ήθελα να ξεκινήσω έτσι σήμερα. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που φυσικά άκουγαν από τον καθένα το τι είναι αυτά και γιατί και έτσι και αργούμε και εννοείται ένα πανδαιμόνιο μέσα. Ένα χάος και όμως προσπαθούσαν με το χαμόγελο κιόλας πολλοί από αυτούς να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε. Αυτό μόνο. Ήθελα έτσι να ξεκινήσω σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Θα ανοίξουμε γραμμές όπως κάναμε και εχθές. Δεν υπάρχει ούτε φίλτρο, ούτε αναγνώριση κλίση, ούτε τίποτα. Μπορεί να βγει ο άλλος και να μας πει: δεν σεβόμαστε τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Παράδειγμα. Το ακούσαμε και αυτό εχθές. Να έχεις τόσα χρόνια να σου λένε ότι τους χαϊδεύεις τους συνδέσμους και να βγαίνει και ένας να λες και είσαι κατά των συνδέσμων ή δεν σέβεσαι τον ΠΑΟΚ. Το ακούσαμε και αυτό. Okay, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καμία φραγή στο τι μπορεί να πει ο καθένας. Τώρα, αν συμφωνούμε με αυτό ή όχι, επιτρέψτε μας. Έτσι. Απλά να πω ένα μικρό πραγματάκι μόνο. Δεν είμαι εδώ για να λέω αυτό που θέλετε να ακούσετε εσείς. Δηλαδή, όταν ξεκινάω να μιλήσω, δεν λέω: α, κάτσε να πω τώρα κάτι ωραίο, να μου πούνε μπράβο! Τι ωραία! Είτε πρόκειται για μια μαλαμπίμπη που θα πω, ένα αστείο, ένα λογοπαίχνιο, ένα τραγούδι που θα τραγουδήσω, μια άποψη που θα πω για τον ΠΑΟΚ, μια άποψη που θα πω για τα νοσοκομεία, για την αιμοδοσία, οτιδήποτε. Δεν σκέφτομαι. Αν σκεφτώ ότι ξέρεις κάτι, ας πω κάτι να γίνω αρεστός, τότε θα χάσω τον αυτορμητισμό μου, θα χάσω τον εαυτό μου, είναι σαν να προδίδω τον εαυτό μου. Άρα εδώ δεν είμαι για να πω αυτό που θέλετε να ακούσετε εσείς. Είμαι εδώ για να πω αυτό που μου έρχεται εμένα στο κεφάλι. Αυτό που εγώ πιστεύω. Τώρα, αν σας αρέσει αυτό, καλώς. Αν δεν σας αρέσει, πάλι καλώς. Γιατί μπορεί να ακούτε χωρίς να σας αρέσει αυτό. Έτσι από... το κάνετε και με πολλούς άλλους φυσικά, έτσι. Όμως, έχω δικαίωμα να λέω αυτό που πιστεύω και έχεις εσύ δικαίωμα να λες τη δική σου άποψη. Ούτε θα μου επιβάλλεις εσύ τη δική σου άποψη, ούτε εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέω είναι τέλος, νόμος. Και εγώ θα σας πω και αυτό που λέω εγώ είναι το μόνο σωστό. Το λέω για τους φρέσκους, γιατί προέκυψαν και φρέσκοι ακροατές που τους ακούω πεισματικά σε άλλες εκπομπές και βγαίνουν και σε εμάς πλέον. Και δεν ξέρουμε και τι ομάδα είναι, αλλά okay, εμείς ας πούμε ότι είναι ΠΑΟΚ αυτή. Δεν το έξω, αλλά έχουμε πει. Η παρέα μας είναι ανοιχτή σε όλους. Το ζουμουσού δεν έχει barcode. Αν διαβάσεις το μηχάνημα αυτό που είσαι αφήνει, ελεύθερα. Είμαι εδώ λοιπόν για να λέω τη δική μου άποψη. Το κάνω σχεδόν 2 δεκαετίες. Αν αρέσει, καλώς. Αν δεν αρέσει, πάλι καλώς. Είναι τόσο όμορφο που μπορούμε να διαφωνούμε. Είναι ένα τόσο τεράστιο δώρο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς, γιατί δεν ζήσαμε καταστάσεις που να απαγορεύεται να μιλάς. Και δόξα τω Θεώ, στα ραδιόφωνα που έχω δουλέψει αυτά τα χρόνια, ποτέ κανένας δεν μπήκε, κανένας δεν τόλμησε να ανοίξει την πόρτα και να μου πει: ξέρεις κάτι, δεν θα πεις αυτό ή θα πεις εκείνο, γιατί ξέρω ότι πριν ο δείκτης με τα δευτερόλεπτα φύγει από το 12 και πάει κάτω στο 6, θα είχα πάρει τα μπουγαλάκια μου και δεν είχα φύγει. Ευτυχώς δεν έχει προκύψει πουθενά. Ούτε εδώ στο Λίμπερο, ούτε στον Αρένα, ούτε στο Σπορ 103, ούτε στον Έξτρα Σπορ, ούτε στον Αντένα. Αυτή είναι όλοι που δούλεψε. Και στον Αλφα, στα ξεκινήματά μας. Δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Επίσης, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Το τι λέω, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν θα μου πει κάποιος, δηλαδή. Γιατί χθες μου είπαν, είπες, λέει, καλύτερη λύση να μην πάει κανάς. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα, εγώ γουστάρω να δω γεμάτο το μισό ΟΑΚΑ με δικά μας παιδιά, με ασπρόμαυρα κασκόλ, με δικέφαλους, με ιαχή. Αυτό είπα, αυτό γουστάρω και αυτό θέλω. Αν όμως, είπα, δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα γυρίσουν υγιή όλα πίσω. Ότι δεν θα μας έχουν στήσει κάτω. Ενέδρες, πράσινες, κόκκινες, κίτρινες. Για να έχουμε ανοιχτά κεφάλια. Για να πέσουμε κορώνα γράμματα, μήπως και θρηνήσουμε σοβαρά πράγματα. Να μην πω τη λέξη, δεν θέλω ούτε καν να την πω. Αν δεν μπορούν να το διασφαλίσουν. Και αν επίσης. Αυτό αφορά στο θέμα της ασφάλειας και της υγείας. Αν δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα προκαλέσουν στημένα επεισόδια, να μας παγιδέψουν, να μας προκαλέσουν, γιατί έχουν σπείρει ήδη πάρα πολύ αδικία. Αν δεν μπορούν λοιπόν να μας διασφαλίσουν ότι δεν θα μπει υποθήκη της ομάδας στο μέλλον, το κοντινό μέλλον, γιατί μιλάμε για το καλοκαίρι,
για την έξοδο στα προκριματικά του Champions League. Αυτό δεν θέλουν. Αν λοιπόν μας ετοιμάζουν τιμωρίες μείον 6, μείον 7 βαθμούς, μείον 8 ήδη έχουμε μείον 2. Αν ετοιμάζουν πραγματικά αφανισμό για το επόμενο πρωτάθλημα. Γιατί αλλιώς βλέπουν δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν αγωνιστικά. Αν ετοιμάζουν τέτοιο πράγμα. Αν ετοιμάζουν και κλεισμένων 20, 30, 50 αγωνιστικές στην Τούμπα. Τότε είπα η ίστατη λύση θα ήταν να μην πάει κανένας. Αυτό είπα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Πιστέψτε με, ελέγχω τα λόγια μου, ειδικά σε τέτοια λεπτά θέματα. Η εκπομπή, έχουμε πει, είναι ψυχαγωγική, είναι χαβαλέ, αυτό θέλουμε εμείς. Να κάνουμε μουχαμπέτια. Όμως όταν βλέπουμε πώς ξεχυλίζει η οργή, και εμείς έτσι νιώθουμε δηλαδή. Γιατί τώρα έχουν σπείρει τόση αδικία, έγινε κλοπή, πεντακάθαρη, εξόφθαλμη. Εκπονήθηκε από κάποιους λιμοκοντόρους, από κάποια λαμό για ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αφού έφτασαν μέχρι εδώ. Και έχουν τόσους βαθμούς, τι θα γίνει, θα στήσουμε διάφορα σκηνικά. Για να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο να τους αφαιρέσουμε βαθμούς. Αυτό είπα, λοιπόν. Τώρα, κάποιοι διαφωνούν τελείως και λένε όχι, ούτε καν, δεν πρέπει να λέγεται. Μπα, πες εσύ, άμα διαφωνείς, πες το. Αυτό ήθελα, γιατί είχαμε χθες ανταλλαγή μηνυμάτων, πάντα σε ωραίο ύφος. Θυμάμαι πολύ καλά τι λέω, ποτέ δεν είπα η καλύτερη λύση να μην πάει κανένας. Αλλού μπορεί να το ακούσατε. Εγώ είπα αυτό. Η ίστατη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κατέβουμε κάτω. Εννοείται πρώτο απ' όλα είναι να πάρουμε το κύπελο. Διαφωνώ με αυτούς που λένε πάμε να δώσουμε απαντήσεις και τώρα να δείξουμε. Δεν έχουμε να δείξουμε τίποτα. Το δείχναμε όλη τη χρονιά. Όποιος φορτώνει στη ζυγαριά αυτό το πράγμα επιβαρύνει την ομάδα χωρίς κανένα λόγο. Τι απαντέ, κατάλαβα. Απαντήσεις σε ποιους? Στους χαρτοκλέφτες? Σε ποιους, στους ανέντιμους? Στους κύβδηλους, στους ψεύτικους? Να δώσω απαντήσεις σοβαρά, μιλάτε. Θα έρθει ο πατεώνας να μου πει πόσο τίμιος ή πόσο καλός είμαι? Και τι είναι αυτός που θα με κρίνει? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η ομάδα οφείλει, ναι, να πάει χωρίς κανένα άγχος να παίξει την μπαλάρα της, να κερδίσει και το διαιτητή. Στραβομουτσουνιάζουν, δεν θέλουν Σιδηρόπουλο. Οι ίδιοι τον πρότειναν πριν λίγα χρόνια. Τώρα δεν θέλουν να πάει να παίξει την μπάλα της, να πάρει το κύπελο. Το πώς θα πανηγυριστεί, αν θα πάμε στην απονομή, αν θα φορέσουμε μπλούζες, αν θα, δεν ξέρω εγώ τι, αυτά είναι δευτερευούσης σημασίας. Το πρώτο είναι να κατέβει η ομάδα να παίξει. Γι' αυτό είπα εξ αρχής. Δεν υπάρχει το δεν κατεβαίνουμε. Δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Αυτό θέλουν. Αυτό επισύρει υποβιβασμό. Άστο. Λέω λοιπόν, αφού βγήκε χθες το αστείο, 13.000 εισιτήρια ο καθένας λέει. Εδώ φαίνεται η ανικανότητα. Συγγνώμη, εσείς δεν λέτε στο ΟΑΚΑ για λόγους ασφαλείας? Ναι. Ένα ΟΑΚΑ που χωράει, πόσο χωράει το ΟΑΚΑ, ρε Σωτήρη, 70? 70.000 χωράει, 68 κάτι, 70, 70 ας πούμε. Και δίνεις 26. Συγγνώμη, αλλά ποτέ δεν ήταν το φόρτο μου τα μαθηματικά. 70 μείον 26 σοβαρολογείται? Δηλαδή 45-44.000 θα είναι άδειες οι θέσεις? 46-47, πόσο? Γιατί πιθανόν να μην είναι αυτό το τελικό νούμερο. 13.000, έτσι. Και οι οσφιοκάμπτες, αυτοί που κάθε φορά λένε η FIFA και η UEFA, η FIFA και η UEFA, τι λένε, δίνουμε εξετάσεις. Μπα, αλήθεια? Σπήρατε τόση αδικία, τρελάνατε τον κόσμο και τώρα λέτε δίνουμε εξετάσεις. Έχετε δηλαδή την απέτηση να κατέβει ο κόσμος, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι απέναντι να είναι ο κλέφτης, αυτός που μπήκε και του μαγάρισε το σπίτι, και να είμαστε και χαμογελαστοί και να κάνουμε και σαβουάο βίβρ. Έτσι δεν λέγεται, σαβουάο βίβρ. Ω, τον αγαπητό κλέφτη, τι κάνετε, έχουμε να τα πούμε πόσο καιρό. Από τότε που μπήκατε μέσα στο σπίτι μας και κάνατε τους τρομοκρατημένους. Βεβαίως. Πώς είναι το χάρτινο? Όλα καλά. Όλα ανθυρά. Η υποανάπτυκτη Τουρκία, γιατί είναι υποανάπτυκτη χώρα, βλέπουμε τι γίνεται με την ελευθερία του τύπου, με την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με τη λογοκρισία. Είναι μια χώρα άλλων αιώνων. Η υποανάπτυκτη λοιπόν, η μη δημοκρατική
Τουρκία. Αυτοί οι μαμελούκοι, να το πούμε έτσι απλά. Οι μη έχοντες πολιτισμό, αυτή η οποία, η χώρα η οποία έχει καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας, καταγγελίες χιλιάδες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθημερινά. Δεν είναι το θέμα μας, αλλού θέλω να καταλήξω εγώ να πάω στο αθλητικό. Τι έκανε? Έφαγε μία καρέκλα ή τέλος πάντων ένα αντικείμενο ή ένα κέρμα ή ένα οτιδήποτε στο κεφάλι ο προπονητής της Μπεσίκτας, ο Σανιόλ Γκιουνιές, σοβαρός άνθρωπος κιόλας, χρόνια στο κουρμπέτι. Έφαγε το αντικείμενο, άνοιξε το κεφάλι, τον πήγαν στο νοσοκομείο και τι έγινε? Εκεί αποφάσισαν τα δικαστήρια ότι δεν θα κριθεί μέσα στις δικές τους αίθουσες το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Θα συνεχιστεί η αναμέτρηση Φενέρμπαχτσέ Μπεσίκτας από εκεί που είχε διακοπεί μετά τον τραυματισμό. Μετά το 57ο λεπτό. Δίχως την παρουσία οπαδών. Okay. Παρακαλώ, όπως είπατε, τι? Οι Τούρκοι που τους κοροϊδεύουμε σε τόσα πράγματα και που κρατάνε δυο παιδιά έτσι. Περισσότερο τα πήραν παρά χάσαν τον δρόμο. Αυτά είναι... Να είχαμε να λέγαμε. Για να μπαίνουμε σε διαδικασία ανταλλαγής και τέτοια. Δώσε τους δύο, θα πάρω τους, πάρε τους οκτώ, ναι, φέρε τους οκτώ, να δώσουμε τους δύο, λες και παίζουμε χαρτάκια, να πούμε πανίνι. Καταλάβατε, κύριε Σκουτέρη, κύριοι δικαστές, είδατε, τι λένε, θα συνεχιστεί μετά από εκεί και όχι μετά από μία μπουκα, μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό. Έτσι αποφάσισαν, σου λέει, τι θα γίνει τώρα. Δεν ήταν πολύ εύκολο να πούν και οι άλλοι τρομοκρατηθήκαμε. Κι όμως, αυτό που φωνάζαμε όλο το διάστημα, έπρεπε να βγουν οι ομάδες και να παίξουν τα τελευταία 6 λεπτά στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να μην βγουν να παίξουν. Κανένας απολύτως λόγος. Ειδικά εδώ που δεν υπήρχε τραυματισμός, που δεν υπήρχε τίποτα. Εκεί σου λέει, κύριε, όπως ο δικός μας, έφαγε την πύρα στο κεφάλι ο άλλος, το άνοιξε το κεφάλι, δεν μπορεί να συνεχίσει. Εδώ λοιπόν είδαμε πως στήθηκε όλο αυτό το θεατράκι υπέροχα. Στο βόλε η ομάδα έκανε το καθήκον της και μπράβο, 3-1, τα παιδιά αυτά που μας γέμισαν περηφάνεια και χαρά για την κατάκτηση του κυπέλου, πάλι στο τέλος της χρονιάς έχουν βρει τον τρόπο, φορτσάρουν και είμαστε βέβαιοι, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Σε Τσαλόπουλο, Παϊσιάδη, όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα και στον προπονητή και στους παίκτες. Οι Έλληνες είναι αυτοί που τράβηξαν προχθές το κάρο να βγει από τη λάσπη και στην ανατροπή με τον Ολυμπιακό και στον τελικό. Και είναι πολύ σημαντικό. Δεν πάει να έχει ο Ολυμπιακός 52 ξένους. Εδώ είναι. Μιλάει η ψυχή, η ελληνική. Ο άλλος καταλαβαίνει τι παίζεται, καταλαβαίνει τι έχει παιχτεί. Τι να το εξηγήσει του ξένου να καταλάβει. Τέλος πάντων, αν και είχαμε ξένους που έγιναν πιο Έλληνες και από εμάς. Μέσα σ' όλα έχουμε και ημιτελικά. Αυτός ο αλήτης, ο Σαλάχ, ρε παιδιά. Και με αυτόν κάνει μαζί προπονήσεις. Ο δικόνε μας, ο δικόνε μας. Το τρελό το αγόρι με την αφάνα. Ο ντιμπιντάι, ντιμπιντάι. Δεν θέλω να φαντάζομαι ότι θα πουληθεί ο Άρντα. Χίλιες φορές θα φύγει ο Καντουρί, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα πρέπει να επιλέξουμε ένα δεκάρι που δεν είναι δεκάρι κιόλας. Ο Καντουρί, ο άνθρωπος, έδειξε ότι δεν είναι δέκα. Είναι κάτι άλλο, αλλά δέκα δεν είναι. Και βλέπω λοιπόν μαζί στην εθνική. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα παίζει βασικός ο Άρντα. Αλλά βλέπω συνέχεια παρέα είναι, δηλαδή, κάτι τι να δει από αυτόν. Που είναι και το δικό μας το παιδί πρικισμένο. Βλέπετε, κατέχει πολλά καντάρια μπάλας.
Και με αυτό το θέμα θα φύγω, γιατί έπιασα, ήθελα να πω διάφορα στο πρώτο μισάωρο, τα πω όλα μαζί, να ανοίξουμε γραμμές, μετά να μιλήσετε εσείς. Δεν θέλω να φύγει, ρε παιδί μου, αυτός ο παίκτης. Δεν θέλω να τον δω άλλο, να φύγει και να κάνει μαγικά αλλού. Όπως έλεγα, δεν θέλω να φύγει ο Ερίκε που πήγε και πήρε πρωτάθλημα στο Αζερμπαϊτζάν με την Καραμπάχ. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα η Καραμπάχ. Πήρε πρωτάθλημα εκεί. Τους θέλω αυτούς. Από τον Μακ, έτσι όπως επέστρεψε, προτιμώ τον Ερίκε, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν μου έδειξε ο Μακ ότι είναι ο παλιός Μακ. Τώρα, εντάξει, αυτά δεν είναι τις παρούσεις βέβαια. Απλά βλέποντας τον Σαλάχ να σμπαραλιάζει στην κυριολεξία την άμυνα της Ρώμας, τι έγινε, ρε Μανολά? Αυτό είναι, βλέπετε. 70 λέει, 80 εκατομμύρια. Για καθίστε, ρε παιδιά. Είπαμε, ναι. Εντάξει. Καλό το γκολ στο τέλος. Εμείς δεν ξέραμε εδώ πέρα τι είναι ο Μανολάς. Βελτιώθηκε το παιδί, βεβαίως. Πόσο μπορεί να βελτιωθεί δηλαδή? Πόσο μπορεί? Τον έκανε χαρτοκοπτική μανίνα. Το τρίο μπροστά. Φιρμίνιο, πώς τον λένε τον άλλο, Σανέ. Ο Σενεγαλέζος. Και ο Σαλάχ. Και βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς πρέπει να αισθάνεται αυτός που τον πούλησε, που είναι, λέει, που ήταν στη Ρώμα ο υπεύθυνος, ο αντίστοιχος Λούμπος Μίχελ, που πήρε απόφαση. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ θέλουμε να καταλήξουμε. Προσοχή σε ποιους θα πουλήσουμε φέτος το καλοκαίρι. Όχι πλαστικά. Όχι πωλήσεις σε θάλασσες και ακτές στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Όχι άλλα λάθη. Όχι μεταγραφές τύπου Λεβέκ. Τι κάνει αυτό παλικάρι, ρε παιδιά? Ο Λεβέκ, μεγάλες στιγμές. Τι το Λεβέκ, πήγε λέει στην Έδεσα μια φορά, είδε τους καταράκτες και έπαθε καταράκτη και στα δύο μάτια. Είδε λέει την τρία των Αχιλλέων από την πολεμά εκεί με τον Πάτροκλο, αυτά να τρέχουν έτσι με ανάπτυνο να δω, και έπαθε Αχίλλειο τένοντα. Φοβερό πράγμα, ας πούμε. Φοβερό. Ρωτάει, συγγνώμη, ποια είναι η σερβιτόρα, του λένε αυτή. Και παθαίνει ο Τίτιδα που του λένε αυτή. Καλά ρε και ονορθόγραφα, τραυματίζει, τραυματίζομαι. Τι να κάνω, τι να κάνω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή αυτή, σε λίγες μέρες, σήμερα είναι Πέμπτη, σε τρεις μέρες από τώρα, το πρωί, ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Και ας μην ακούτε την εκπομπή, και ας μην είστε ΠΑΟ, και ας μην είστε ζουμουσάκια, και ας μην είστε Έλληνες, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τι χρώμα είστε, τι εθνικότητας, τι κόμμα, τι ομάδα, τι, δεν μας ενδιαφέρει καν. Τι ηλικία επίσης θα το πω, ελάτε και εσείς τα μεγάλη ηλικία. Και ας μην μπορείτε να δώσετε με, ελάτε και εσείς που έχετε όπως και εμείς προβλήματα με ζάχαρα, με αυτά, με... και δεν σας επιτρέπει. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Να σφίξετε το χέρι σε αυτούς που θα δώσουν. Είναι η 14η αιμοδοσία μας. Εσείως, φτάσαμε τις 14 αιμοδοσίες. Έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας, ελάτε έξω από το ναό να κάνουμε το καθήκον μας. Και είπαμε για τους πιστούς ακροατές, για τους παλιούς και καινούριους εκπομπής, ότι αυτή την αιμοδοσία ειδικά την αφιερώνουμε στην ντούλα μας. Που έφυγε πρόωρα, που ήταν πάντα εκεί με το χαμόγελο, που ήταν εκεί στις αιμοδοσίες μας. Την αφιερώνουμε ειδικά στην ντούλα αυτήν. Ελάτε να μαζέψουμε φιάλες. Εχθές πάλι έβλεπα μέσα στον πανικό τι ανάγκη υπάρχει από τα τροχαία να έρχονται με ανοιγμένα κεφάλια, όπως σας είπαμε, με διαλυμένα σώματα, και να ουρλιάζουν όλοι εκεί μέσα. Και έλεγα, πρέπει οπωσδήποτε να μαζέψουμε αίμα πάλι την Κυριακή. Ελάτε, ελάτε να τα πούμε από κοντά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για να κληρώσουμε σήμερα, είπαμε, και ένα υπέροχο τριήμερο στο Φιλοξένια, δύο διανυκτερεύσεις Δευτέρα ως Πέμπτη, και μέσα από τα τηλέφωνα και με την γραμματεία μας μετά τις 9. Και τι άλλο έχουμε να δώσουμε? Και έχουμε να δώσουμε κρασιά, δώσαμε χθες. Έχουμε να δώσουμε, μήπως να δώσουμε και τραπέζι. Τραπέζι αύριο, αύριο, αύριο τραπεζάκια. Αύριο τραπεζάκια. Πάμε! Διάλειμμα! Ζουμου σου λέμε! Και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε! Πώς φαίνεται, φίλε, ο παλιός ήχος με τον καινούριο? Πώς φαίνεται? Εδώ είμαστε, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολάηδης. Μάλλον όχι, δεν θέλω να πω τους χορηγούς πάνω στο στράτο. Όλοι στην πάντα, όλοι στην πάντα. Νίκη την Κυριακή. Δεν υποτιμούμε αυτούς, ειδικά. Βρήκαν λεφτά, βρήκαν λεφτά. Κάτσε. Μεγάλη έκπληξη, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Βγήκαν λεφτά.
Θα το ακούσουμε μετά για να μην το κόψουμε, αδερφούλη μου. Να μην λέω χορηγούσε πάνω στο Στράτο. Φεύγοντας από το στο ημίχρονο, να πω ότι την Κυριακή οπωσδήποτε νίκη. Πάμε στους 67. Και μετά φιέστα με τον Πλατανιά. 70. Αυτή είναι αλήθεια. Περιμένουν τώρα στραβοπάτημα. Γιατί? Τι τους έχει μείνει? Να είδατε και στη βαθμολογία. Όχι, εμείς πάμε, παίζουμε κανονικά με αυτούς. Είδατε που πάει ο Μολέντο. Θυμάστε που λέγαμε. Ο Μολέντο είναι δοσμένος. Θέλει ο Αλαφούζος να τον δώσει στο σύμμαχό του, στο φίλο του. Θα τον δώσει στον Ολυμπιακό. Εκεί θα πάει ο Μολέντο τελικά. Τέλος πάντων. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν. Καλημέρα σας. Ζούμου σου λέμε. Παρακαλώ. Ναι. Έπεσε, πάμε στον επόμενο. Ναι. Guten Morgen, Schatz. Ω, καλό στη Φραγκφούρτη. Πού είσαι ρε Κωνσταντίνε? Τι γίνεται ρε παπατζιά μου, όλα καλά? Χάθηκαν οι ώρες, δεν σε προλάβαινα τα πρωινά. Χάθηκαν αντίπ, που δεν είναι βελγική γαλλική ομάδα. Η Χάθηκαν αντίπ, με ποιον παίζουμε, λέει, με τη Χάθηκαν αντίπ. Για πες αγοράκι μου, για πες. Χάθηκαν deep ξεντίπ. Deep ξεντίπ, έτσι, όπως λέμε deep purple. Deep water. Και εγώ από το ίδιο χωριό είμαι, ναι. Βεβαίως, από τα βαθιά νερά. Για πες Κωστάκι μου. Τι γίνεται στη Φραγκφούρτη? Καλά, και να γίνεται καλά. Όχι τόσο καλά όπως τον πάω, καλά καλά. Μάλιστα. Πάει ο προπονητής, θα πάει στην Bayern, έτσι, ο Κροάτης. Έχει μόνο να χάσει έχει και δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Μάλιστα, φυσικά. Ειδικά μετά από αυτό που πηγαίνει, δύσκολο. Ακριβώς, δύσκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Για πες Κωστάκι μου. Την Κυριακή μόνο νίκη μας μένει, τίποτα παραπάνω. Και τα λεφτά που βρήκαν δεν τα βρήκαν, τους τα δώσαν. Κιτρινοκόκκινα είναι. Έλα. I'm falling from the clouds. Είπα τίποτα λάθος? Όχι, 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 απλά πραγματικά εγώ σοκάρομαι. Δηλαδή δεν. Γιατί δεν βάζετε ένα δίχτυ για μας που είμαστε 100 κιλά, να μην χτυπάμε όταν πέφτουμε από τα σύννεφα? Ένα δίχτυ ασφαλείας. Είναι απλούστα τα μαθηματικά, τίποτα παραπάνω. Θέλω να δηλώσω ότι δεν χάνω εκπομπή σου, δεν χάνω επεισόδιο. Γόρι μου. Κι εγώ φίλε έρχομαι σε όλες. Μαγνητοφωνημένο δεν είναι, όχι. Μετά. Τι ώρα είναι τώρα, 8 το απόγευμα, όχι. Τώρα είμαστε πρωί. Να πω ότι έχουμε εκπομπές που λείπουν στο zoomusu.gr και μου κάνουν παράπονα. Το γνωρίζω, είχαμε τεχνικό ζήτημα. Και θα το λύσουμε άμεσα. Αυτό επειδή μου κρινιάζεται και μόνο το δίκιο. Άσε δικαιολογίες, εντάξει. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε δύο νίκες. Η μία θα είναι έξω από την Τούμπα, γιατί δίνουμε αίμα εκεί. Και η άλλη θα είναι κάτω εκεί στη λεωφόρο να δώσουμε απάντηση. Σε αυτούς που ακόμα γκρινιάζουν. Θα βγάλω πάλι σημαία να πάμε με νίκη με τους πράσινους. Αγόρι μου. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Χαιρετίζω μετά. Γεια σου, Φραγκφούρτη μου. Ζούμου σου, αδερφέ. Στα παιδιά στο εξωτερικό, στο Ανόβερο, στο Λούτεσαϊτ, στην Ιρεμβέργη, στην επάνω, στη Στοκχόλμη, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, όπου και να μας ακούτε, όπου και να βρίσκεστε, έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Επέσαμε. Παρακάτω, πάμε στον επόμενο. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Έλα! Κανένα χωριό στην... Τη Βέρεια δεν είπα. Την εξωτική Βέρεια. Έμπορα. Ξέχασα τη Βέρεια. Φίλε, όχι, θέλω εγώ! Θέλω εγώ! Θέλω εγώ! Δεν θέλω γιατί με θυμίζει πρωινάδικο όταν λες είχε πτήσει μας εξωτικό. Δεν είπα στο πανέμορφο Νέο Δελχή. Έλα τώρα. Μπροστά δεν βάζουν. Α, από πού ακούτε? Από τη Θήβα. Α, από τη λαμπερή Θήβα. Ποια λαμπερή ρε. Ποια λαμπερή Θήβα. Για πες. Τι να πω ρε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή και του χρόνου έτσι πρέπει να έχω την ομάδα με το μαχαίρι στο λαιμό, δηλαδή να κάνει 30 στα 30 για να πάρει το πρωτάθλημα. Ψέματα. Ε? Δεν βλέπεις. Όχι ρε φίλε, καμία φυσιολογική ομάδα δεν μπορεί να το κάνει. Και εγώ μαθαίνω το μαχαίρι και σου πω... Κι όμως φίλε εμείς το κάναμε. Αντέξαμε μέχρι τέλους, γιατί όλοι λέγανε πόσο θα αντέξει αυτό το ρυθμό. Να παίζεις κάθε εβδομάδα στα κόκκινα, γιατί αυτό κάνουμε, έτσι. Αυτό δεν κάναμε όλη τη χρονιά. Θυμάστε τι λέγαμε, το νου μας συνέχεια. Για τον τελικό είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Και αυτοί που λένε αού να πάμε και να κάνουμε και να ράνουμε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εννοείς αγωνιστικά ή εξωαγωνιστικά? Εξωαγωνιστικά όποιος λέει να πάμε να κάνουμε, να τα κάνουμε μαντάρα για να γίνει Grexit και καλά για να βλάψουμε την ΑΕΚ. Είναι μεγάλη κάτι και σε τη λήξη, μεγάλη πλάνη. Αντώνη,
στο τέλος πάλι μόνο εμείς, φίλε, θα τιμωρηθούμε. Κλασικά, είναι λάθος μεγάλο αυτό το σκεπτικό. Πάμε, λέει, να τα κάνουμε μαντάρα για να πετάξουν έξω, λέει, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό από την Ευρώπη. Ρε Κωστή, το τυρί είναι εκεί πέρα. Τη φάκα δεν τη βλέπουν όλοι αυτοί που το λένε αυτό το πράγμα. Τα είπαμε και θα λέμε κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε τόσο προσεκτικοί αυτή τη φορά. Δεν θέλω να κατέβει ο κόσμος κάτω. Και όχι γιατί... Τέτοιο, γιατί φοβάμαι αυτά που μπορεί αυτή να δημιουργήσει. Εμένα δεν μου αρέσει, φίλε, αυτή η σκέψη. Εδώ δεν είπα και χθες, είπα δεν είναι η καλύτερη λύση, είναι η ίστατη σκέψη, είπα χθες. Και μου είπαν, είπες είναι η καλύτερη λύση. Εγώ ναι, δεν θέλω εγώ να πάω. Εδώ δεν έκανες τίποτα και σε βγάλανε ότι έκανες έρανα, έδειξες. Όχι. Μόνο ότι σκότωσε το Κέννεντι δεν είπαν. Θυμηθείτε τι έγινε στο Βόλο, όχι πέρσι. Όχι πέρσι. Ο κόσμος κάτω που θα πάει δεν θα προκληθεί. 100% με χίλιους τρόπους. Θέλουν να μας τη λήξουν σε μια κόλλα χαρτί. Να μας κόψουν κι άλλους βαθμούς. Να πει τον αστυνομικό και να αρχίσει να αρχίσεις γρήγορες. Πρώτη φορά θα είναι τελευταία. Όποιος έχει πάει εκτός έδρας εκδομή με τον Πάοκ το ξέρει αυτό το πράγμα. Βούλγαρους μας ανεβάζανε, Βούλγαρους μας κατεβάζανε. Οι αστυνομικοί. Τι να πω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τέλος πάντων, δημιουργήσαν μια ιστορία αυτή. Που ο καιρός έχει γυρίσματα. 100%. Αλλά το θέμα είναι ότι εσύ άμα ήσουν στο Καραϊσκάκι, στο ΆΚΑ και λες εγώ δεν βγαίνω, με ένα μετή και δεν βγαίνω. Όχι, έγινε αυτό. Πέρσι με Ήβιτς στο Καραϊσκάκης που πάλι πέσανε και είπανε μείον 3 και 3-0 το μάτς. Άρα 6 βαθμοί, γεια σας. Και βγήκαμε. Όχι, σε είπαν ότι αν δεν βγεις πέρσι, θα φας μείον 10. Και μείον 10. Έγινε Αντουάν. Βλάτη και το λέγανε Σίκο αλλιώς. Αλλιώς θα σε τιμωρήσω. Έγινε, Αντώνη. Σε χαιρετώ. Ναι. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Αν θέλετε, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Αν θέλετε μου δίνετε και το όνομά σας για να σας βάλω σε μια ωραία κλήρωση, να πάρετε το κορίτσι σας, να πάρετε το αγόρι σας, να πάτε να γουστάρετε. Όμορφα και ωραία να μπείτε στην υγρασία. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Στο υπέροχο Φιλοξένια. Στο Λουτράκι Αριδέας. Ναι. Σας ακούω. Καλά, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλά κάνεις και διαμαρτύρεσαι. Αλλά είπες σήμερα κάτι και γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο που χάνεις το δίκιο σου. Πασχάλη, εσύ είσαι. Εγώ είμαι Παλκάρι μου. Είχαμε τσακωθεί και μου οφείλεις μια συγγνώμη, φίλε. Δεν είχαμε τσακωθεί, ρε φίλε. Άκουσε με να σου πω κάτι. Εγώ θα σε αφήσω, δεν σε κόβω. Μην τον κόβεις. Άκουσε με λίγο. Είχες πει προσβλητικά πράγματα για τους ακροατές της εκπομπής. Και τα είπες στον Κούλαλη. Και οφείλεις μία συγγνώμη. Άσε με εμένα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου που βγαίνεις και λες διάφορα. Αλλά στους ακροατές, λοιπόν, Πασκάλη, οφείλεις μία συγγνώμη. Βλέπεις, σου μιλάω πολύ ήρεμα και πολύ πολιτισμένα. Και εγώ ήρεμος είμαι και πολιτισμένος. Και γι' αυτό σου παίρνω τηλέφωνο. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω. Θα πεις μία συγγνώμη πρώτα στους ακροατές και μετά. Μπορώ να μιλήσω και θα σου πω 10 συγγνώμες μετά. Πρώτα τη συγγνώμη. Μία. Πρώτα και μετά θα ακούσω ό,τι θες. Μία συγγνώμη στους ακροατές. Είναι προϋπόθεση. Ναι, σε ακούω λοιπόν. Να απολογηθείς. Συγγνώμη, άτσι. Ωραία. Συγγνώμη. Όχι χατερικά, λοιπόν. Θέλω να την νιώθεις. Φίλε, άκουσα να δεις. Πάμε, σε ακούω λοιπόν. Αφού είπες συγγνώμη και απολογήσε, πάμε. Απλά άκουσα να δεις. Αυτό δεν γίνεται μόνο σε σένα, γίνεται και σε άλλες εκπομπές. Δηλαδή, παίρνω, μιλάω με σένα και θα πάρω στην εκπομπή του Κούλαλη, ας πούμε. Και θα πούνε ότι ξέρεις ο Πασκάλης είπε έτσι, που εγώ δεν τα είπα. Τέλος πάντων. Okay. Δεν ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Είπες τη συγγνώμη σου και τελείωσε τώρα. Ωραία, πάμε τώρα. Έγινε παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση. Είπα πράγματα, ωραία, λοιπόν, που δεν είπα. Επομένως, να σε βιάζουν, να πεις ότι έκανε ένα φόνο που δεν τον έχεις κάνει. Ωραία, λοιπόν. Σε συκοφάντησαν. Ας πούμε λοιπόν ότι είπαμε ψέματα για σένα. Πάμε. Σε ακούω λοιπόν. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και πάλι. Εγώ στην παρέα σου είμαι πάντα, φίλε. Ωραία. Και όταν μιλάω με τους αγόρα, λέω τα καλύτερα λόγια. Το ξέρω. Εντάξει. Εντάξει. Αδερφός. Είσαι πρώτος μάγκας που έφυγες από ένα ράδιο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Και πήρες και τους φιλάθλους μαζί σου. Είναι φίλοι μου και ακροατές μου και καμαρώνω για αυτούς. Λοιπόν. Είναι μαγιά. Είναι μαγιά αυτό που έκανε. Λοιπόν. Πάμε. Άσε το λιβάνισμα και πάμε. Πες άλλο αυτό που θες να πεις. Δεν υπάρχει λιβάνισμα. Ωραία. Λοιπόν. Σε ακούω, λοιπόν. Για μένα στο Ολυμπιακό στάδιο πρέπει μία πλευρά να είναι του ΠΑΟΚ και η άλλη πλευρά της ΑΕΚ και τα πέταλα να είναι άδεια.
Εκεί υπάρχει ασφάλεια. Ναι. Συμφωνείς, ναι, αυτό θα γίνει τελικά. Δεν θα γίνει αυτό, γιατί θα πάρετε από 15.000 εισιτήρια και θα είναι μία τούφα μαύρη από τη μία, μία τούφα κίτρινη από την άλλη. Ναι, απλά αυτό λέμε. Θα υπάρχει μία μεγάλη νεκρή ζώνη στη μέση. Μπράβο. Να φτάσει μέχρι 17 το πολύ. Μέχρι 17 το πολύ. Εγώ λέω η μία πλευρά δικιά σας και η άλλη πλευρά της ΑΕΚ. Και μόνο τα πέταλα άδεια. Δεν γίνεται αυτό. Να φαίνεται... Πόσα είναι τα πέταλα άδεια? Για ασφάλεια. Ξέρεις, αυτό που λες εσύ τώρα είναι 40.000 και 40.000. Μπράβο, δεν γίνεται. Ναι. Έτσι λέω. 70 χωράει όλο. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί από πανηγύρι θα το κάνουν αραβόνα. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι αραβόνα στα γη. Δεν γίνει πανηγύρι. Λοιπόν, και κάτι άλλο που χάνεις το δίκιο σου. Μίλησες σήμερα για τους Μαμελούκους, τους Τούρκους, που διακόψαν το παιχνίδι και θα ξαναρχίσει από το 57. Όχι γι' αυτό, δεν τους είπα γι' αυτό. Τους είπα επειδή στερούν τα ανθρώπινα δικαιώματα από πολύ κόσμο. Και τα δύο παλικάρια που είναι εκεί τα δικά μας, και στην ελευθερία του τύπου, και γενικά είναι μια χώρα τριτοκοσμική, σε ό,τι αφορά στο πολίτευμά της. Παρόλα αυτά, ένας προπονητής που δέχτηκε καρέκλα, γίνεται το παιχνίδι από το 57 και μετά. Συμφωνείς, ναι ή όχι? Αυτό είπα, δεν άκουγες την αρχή, αυτό είπα. Έγινε. Μπράβο. Πασχάλη μου, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κανονικά έπρεπε χωρίς καλημέρα, αλλά τέλος πάντων, επειδή πήρε ο Αντώνης, λέω καλημέρα γιατί είπε εκεί ο Πελάρης. Λέω και τη δική του. Τι ώρα, μπαίνουμε στο όρος και επειδή δεν έφερες εσύ καφέ και λουκούμια, έφερα εγώ διπλά. Έτσι, μπράβο. Σε αυτή τη χώρα ζει και κάποιος υφυπουργός, λέγεται Βασιλιάδης, το ξέρεις. Πού είσαι πουλάκι μου εσύ, πού είσαι εσύ σοκαρισμένο αγόρι, πού είναι αυτός με τα μαγουλάκια? Ζει και κάποιος υπουργός δικαιοσύνης. Πώς λέγεται εκείνος, δεν το θυμάμαι. Πες μου κοντώνει, πες μου κοντώνει. Α, ναι, γιατί ναι, με αγάπας πολύ. Ο κύριος Κοντονής, ναι, ζει και αυτός. Ναι. Ζουν και άλλα άτομα σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως, και άλλα, και άλλα. Είδαμε στο ΆΚΑ τον κύριο Λαλιώτη. Με μεγάλη προσφορά στον τόπο. Ναι, αυτός. Βεβαίως. Αυτός είδαμε μόνιμος, τον κύριο Φλαμπουράρη. Ειδικότητα. Ειδικότητα, πρόσεξε τον κύριο Λαλιώτη. Θέλω να προσέξεις εσύ τι θα πεις. Εγώ ξέρω. Υπουργός. Δεν, όχι, δεν θα βγει. Παρακαλώ. Πεχοδέ. Μόνιμος υπουργός. Υπεχοδέ. Την παραπεί αυτό. Βεβαίως. Ξέρεις πόσο παίρνουν τα έργα, τα κρατικά προμήθεια ο υπουργός? Προμήθεια. 2% φανερά. Ναι, για τα φανερά μιλάμε πάντα. Δεν αφήνουμε κανένα υπονοούμενο σαν εκπομπή. Δεν υπάρχει. Σε κανένα. Εγώ είπαμε μεγάλη προσφορά στον τόπο. Δεν σπηλώνω κανένα. Γιατί πας να ρίξει λάσπη? Επίσης είδαμε ο Φλαμπουράρης δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ? Δίπλα με το Μελισσανίδη. Ναι, Κωστιμού. Συγγνώμη, πες μου εσύ λίγο εσύ, γιατί εγώ είμαι λίγο αδαής. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι που βοηθούσε τον Σαββίδη και είχε δώσει το πρωτάλληλο στον Σαββίδη στο νέο Χαλίφη? Ακόμα και τώρα λέει ναι. Και τώρα τον βοηθάει. Ή μήπως είναι... Ο κύριος Γραμμένος τον βοηθάει και τώρα. Βέβαια, η δική μας ΕΠΟ δεν λέγανε. Λοιπόν, Κωστή, άκου να δεις. Τι να πω. Επειδή είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Ειλικρινά δεν το λέω για να πάρει. Επειδή είμαι μπροστά, αλλά το είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ, σαν Παναγιώτης, δεν θέλω να τελειώσει το γήπεδο της ΑΕΚ και δεν θέλω να το χαρεί κανένας από αυτούς. Είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Τα λέω πολύ ελαφριά. Μάλιστα. Είναι light. Είναι με λίγες θερμίδες. Ναι, είναι πολύ light. Για να μην κάτσουν βαριά, δεν θέλω να το χαρεί κανένας, δηλαδή να πάει να το εγκαινιάσει κανένας από αυτούς. Και κανένας να μην το χαρεί σαν γήπεδο. Μάλιστα. Αυτό. Εμένα με ενοχλεί από την αρχή, εκτός θεωρώ ότι είναι κακόγουστο, δηλαδή μου φαίνεται kitsch σαν κτίσμα, δεν βγάζω κακία. Αν ήταν όμορφο θα έλεγα τι ωραίο που είναι. Δεν είπα ποτέ, ας πούμε, το Καραϊσκάκης είναι άσχημο εξωτερικά. Παράδειγμα, λέω που ξέρεις αυτούς, δεν θεωρούνται να τους βλέπω ζωγραφιστούς. Λέω όμως, ναι. Πώς σφετερίζεσαι, πώς κάνεις, παίρνεις το όνομα της Αγίας Σοφίας και το κάνεις εσύ, το βάζεις μόνο στο δικό σου γήπεδο. Επιτρέπεται η αυτό. Η Αγία πράγμα. Σοφία ξέρει τι θα κάνει. Συγγνώμη, δηλαδή, η Αγία Σοφιά και η Αγία Σοφιά. Να μπαίνει δηλαδή ο Μπακάκης, να μπαίνει ο Μπακασέτας και να κλέβει το πρωτάθλημα.
αυτό είναι ωραίο, συνάδουν αυτά τα δύο με την Αγία Σοφιά, που είναι ποτισμένη με αίμα και με πολύ καημό. Η Αγία Σοφιά ξέρει τι θα κάνει. Τέλος πάντων, ρωτάω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, είμαι περίεργος εγώ. Γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, ένα τελευταίο που θέλω να πω και για το τελικό. Λένε όλη την άποψή τους, έτσι. Λένε όλη την άποψή τους. Θα πάμε κάτω, θα μας προκαλέσουν, όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Πήγα σε 12 τελικούς στην Αθήνα. Σε 12. 15 από τους 19, τι 12. 15 στους 19. Εγώ πήγα, εγώ προσωπικά. Εσύ προσωπικά. Εγώ πήγα. Respect! Respect, Παναγιώτη! Respect! Χίλια χρόνια θύρα 4. Ήμουν και μικρό παιδάκι, δεν μ' άφηνα να πάω δηλαδή. Μα μου είπαν και χθες, άκου, μου είπαν και χθες ότι δεν σέβεσαι, λέει, τη θύρα 4. Δηλαδή το άκουσα και αυτό. Έγινα και 47, να το ακούσω γι' αυτό. Και αυτό το άκουσα χθες. Ότι δεν σέβομαι αυτά τα παιδιά. Πού χθες βγήκε ένας εδώ, επειδή. Χθες βγήκε ένας και δεν σέβεσαι, λέει. Το ΣΥ του συνδέσμου και θύρα 4. Δεν σέβεσαι. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Εγώ πέσω ήμουν και μέλο στη θύρα 4. Δεν πειράζει, βρε, δεν πειράζει. Άστο, δεν πειράζει. Άστο να υπάρχει. Εντάξει. Okay. Κάπου χάθηκε, αλλά για την άποψή μου, έτσι. Ναι. Αυτά τόσα χρόνια και μας περιμένανε και μας κυνηγούσανε και μας χτυπούσανε και μας βρίζανε και τα πάντα όλα, έτσι. Σωστός. Εγώ μια ευτυχία θέλω. Ο κόσμος δεν μπορώ να τον ελέγξω, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω κάτι, έτσι. Αν ακουστεί έστω και μία φορά το βου Βούλγαροι, θα στη διακοπεί ο αγώνας υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Τότε να μην πάμε να παίξουμε ακουστή και να παίξουμε β' εθνική. Γιατί άμα ακουστεί, ο κόσμος δεν θα αντιδράσει. Δεν θα τα κάνει λαμπόγιαλο. Άλλη σκέψη. Με το που θα ακουστεί το βουβουβου, να σταθούν προσοχή όλοι οι παίκτες, να σταματήσουν. Να σταματήσουν. Ναι, και αυτό σωστό είναι. Ναι, να σταματήσουν μέσα στον ενωσικό χώρο, να σταματήσουν. Και αν έχουν λίγο ευτυχία και οι Μακεδόνες παίκτες της ΑΕΚ, αν έχει. Να σταματήσουν και αυτοί. Μάλιστα. Και να ακουστεί από τα μεγάφωνα. Αν δεν σταματήσει αυτή η αρχή, εκενώνεται το γήπεδο σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, το μάτς είναι υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Γεια σας, ευχαριστώ αυτό πολύ. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος αυτό την προβλέπει. Άστο, ο νόμος, γεια σας. Την προβλέπει. Πώς, γεια. Εμάς με τους νόμους. Ναι, ναι, καλά, κανονικά. Με τα άστρα που τα λένε αυτά και το ένα το άλλο. Έγινε, Παναγιώτη μου. Την αγάπη μου, καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν. Θα πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είναι το κομμάτι που λέει. Πες μου κοντώνει, πες μου κοντώνει. Πες μου κοντώνει, ότι μ' αγαπάς πολύ. Πες μου κοντώνει, πες μου κοντώνει. Ο αδερφός και φίλος, Αντώνης Καρδαμίλης, ξέρω τι ακούει. Γεια σου, Αντωνάκη μου. Πέντε, μούτζα ή γραμμές. Γραμμές, γραμμές. Να διευκρινίσω κάτι γιατί με ρώτησε ο φίλος ο Γιώργος από την Άουσα. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης λέει είναι ο ίδιος που έκανε ηχοληψίες στο Μετρόπολης πριν από χρόνια. Όχι μόνο έκανε ηχοληψίες στο Μετρόπολης, ναι, και με ρωτάς ήταν λέει και στις εκπομπές του Παρασίδη. Είχε κάνει και στον Παρασίδη ηχοληψίες, είχε κάνει στο Θόδωρο, είχε κάνει ηχοληψίες και όχι μόνο αυτό, αλλά στην επική εκπομπή που είχε κάνει ο Παρασίδης μετά από τον τελικό, τον κερδισμένο τελικό στη Φιλαδέλφια που έσπασε ο διάολος το ποδάρι του κτλ. 2001 χρονολογία, στην εκπομπή εκείνη ήταν ο Σωτήρης Δασκαλάκης, αγόρι μου. Και στο YouTube που έχει ανέβει αυτή η εκπομπή, ακούγεται κανονικά που λέει ο Παρασίδης στην ρύθμιση του ήχου, Σωτήρης Δασκαλάκης, το μόνο που δεν ξέρει για τον ΠΑΟΚ είναι τι θα γίνει αύριο. Το τι έχει γίνει μέχρι πριν από 5 λεπτά το γνωρίζει. Μια κινητή βλέπει εγώ που υποτίθεται ότι ασχολούμαι και γνωρίζω, μπορεί να ξεχάσω. Σωτήρης είναι κινητή βιβλιοθήκη και λαμπρό παιδί, γι' αυτό και τον έχω εκεί. Και βέβαια δικαιολογεί και τα 5.000 ευρώ που παίρνει το μήνα, γιατί αν μη τι άλλο, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές που μου δίνετε και το όνομά σας για να σας βάλω στην κλήρωση για ένα τρίμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Δύο διανυκτερεύσεις Δευτέρα ως Πέμπτη. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πέσαμε, πέσαμε, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Δεν σταματάει, συνέχεια μιλάει. Θα μιλήσει και μέσα από αυτό λέω κι εγώ. Δεν σταματάω, ο ηχολήπτης, μου έχει πάρει τα αυτιά. Δηλαδή πραγματικά, άσε να μιλήσει κανένας άλλος. Έλα Γιώργο, σταματώ. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για τον κύριο Σάββα Θεοδωρίδη. Τον κύριο Καρδάκη. Θα με πνίξει. Θα με πάθε με να πιω τον καφέ, θα με πνίξει. Που
ενέργησαν μαζί με τον κύριο Μαρινάκη και τους υπολείπους. Αστραπιαία. Να ξαναλειτουργήσει. Ναι. Η Παναγία σου, μα λες, η τραπεζούλα. Μπράβο, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Έβγε. Ούτε ένα σχόλιο. Ούτε ένα σχόλιο, τίποτα. Πρόσχυλα έχετε κάνει για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πούν, τον ψυπόλυτο, ναι, με το μυδάλιο, ναι, με τις χειροβομβίδες περασμένες. Ναι, ναι. Δεν, δεν έχω δεύτερο σακάκι, αυτός. Ο εγκληματίας. Όσο ρε φίλε Παναγιώτη, δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε από το γήπεδο, από τα ευρυστικά συνθήματα. Εδώ είδε τι γίνεται στην Ερόδο, Σοβόλη. Δεν καταλαβαίνουν. Πίσω από τον πάγκο, φίλε. Μανάδες, αντεθνικά, τα πάντα. Τίποτε, και βγαίνει ο άλλος, βγαίνει της Ομοσπονδίας και λέει υπέροχη ατμόσφαιρα. Ναι, 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 ναι. Τα άκουσα, έφρυξα. Να, το μόνο που θα έκανα εγώ, εάν ήμουν μέσα στο γήπεδο, στον τελικό, και εγώ αυτά τα υβριστικά συστήματα, όλοι να σηκωνόμασταν και να λέγαμε τον εθνικό ύμνο. Δεν παίζονται, είναι αλήτες με κεφαλαία γράμματα. Τέλος πάντων, δεν σ' αγουστάρω το άνοιξε το ράδιο, γιατί φεύγω για να κάνω ξεκάμπνα να δούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Άντε, άντε, με την ευχή μας να πάνε όλα καλά και την Κυριακή σε περιμένω. Καλά. Έλα, να τα πούμε από κοντά. Κληρώνουμε σήμερα καμιά φιλοξένεια, τη Φεράρι αύριο, γιατί δεν την είχαμε στο χρώμα. Θέλαμε μουσταρδί, το τσιρλί ήθελα το χρώμα, δεν μου το δώσανε. Και είπα δεν την κληρώνω. Μουλάρωσα, δεν, όχι, όχι, δεν θέλω, λέω. Άμα δεν είναι το τσιρλί, δεν θέλω. Τέλος. Α, και κάτι άλλο, το παλικάρι μας αυτό, στον τροχό της τύχης που γυρίζει και λέει. Παοξάκι είναι. Είναι παοξής. Μπράβο το παλικάρι. Βέβαια, βέβαια. Και... Είναι ο μόνος παρουσιαστής που γυρίζει και λέει είμαι παοξής και δεν κολώνει. Όχι, όχι. Λοιπόν. Ξέρεις, το φοβερό είναι ότι στα σπορ του Βορρά κάποια στιγμή αρθρογραφούσε και ήταν οι στήλες μας η μία δίπλα στην άλλη. Ένα εξαιρετικό παιδί και γρήγορο στο μυαλό. Και πολύ ωραίος τύπος. Και δεν το λέω μόνο επειδή είναι ΠΑΟΚ, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Είναι και πάρα πολύ καλό παλικάρι. Λοιπόν, βεβαίως. Και η Τζούλια Νόβα που είναι μαζί του, εξαιρετικό παλίκαρος κι αυτή. Δικέφαλος κι αυτή. Θα τη στείλω δώρο. Αυτή είναι βίζας μεγάρων. Μεγάλων δεν είναι, μεγάρων. Φιλιά! Γεια σου Γιώργο! Θα τη στείλω δώρο, γεια σου. Σέβαλα. 4-16 νομίζω. 4-16. Ναι, καλημέρα σας, εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Καλώς. Α, με ρωτάνε, συγγνώμη, να το διευκρινίσω. Γιατί λέει Τσουκνίδα. Γιατί Τσουκνίδα είναι το παρατσούκλι. Τσουκνίδα. Ναι. Λοιπόν, Τσουκνίδα, Κωστία, κανονικά πρέπει να τη πούμε για ποιο λόγο. Θυμάσαι πως. Βεβαίως, βεβαίως. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο στον Αρένα υπήρχε μια τσούχτρα που έβγαινε και έλεγε θα βγαίνω κι εγώ, θα βγαίνω ως Τσουκνίδα. Όχι, είχα βγει έτσι, είπες γελούσες εκεί πέρα κτλ. Και τέλος πάντων άρεσε όλο αυτό και. Πάμε. Τέλος πάντων Τσουκνίδα. Λοιπόν, και φήμες λένε ότι και στο σπίτι σου μιλάς πλέον έτσι. Ότι είναι δηλαδή ακριβώς, η φωνή είναι όλη, όλη μέρα έτσι. Και στα παιδιά. Για πες. Λοιπόν, μην το γνωρίζεις Κωστή, γιατί πρέπει να κατέβουμε 25.000 κόσμος κάτω και όχι 13 που είναι αυτό το τρελαγραφικά που λένε. Για πες. Γιατί Κωστή είτε 13 είτε 15 αν θέλουν να μας ελέγξουν και εμάς και τους άλλους μπορούν. Το 14 που πήγαμε εκτός από μεμονωμένα περιστατικά που ήταν αχήματα, 21.300 νομίζω τότε τα εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος, με το Βάζελο. 21.000 21.000 και θυμάμαι εγώ τότε. Δεν ξέρω γιατί μου είχε καρφωθεί το νούμερο. Με αυτοκίνητο δεν έγινε τίποτα, δηλαδή το παραμικρό, ακούγαμε στο ραδιόφωνο που και που έγινε το ένα, έγινε το άλλο, ήταν πολύ ελαφριά περιστατικά. Άλλες οι συνθήκες. Τελείως. Το λέω σε αυτούς που μου λένε τώρα επίσης γιατί τότε δεν συνέβη κάτι. Ναι. Απλά λέω τώρα έχουν σπείρει πολλή αδικία. Έχουν συστρατευτεί όλοι απέναντι. Τότε δεν ήμουν τόσο ισχυρός σαν ομάδα, σαν οντότητα. Δεν ήμουν ακόμα. Τώρα είμαι και θέλουν να με βλάψουν. Αυτό λέω. Οι αστυνομικοί όλοι αυτοί που μπορούν να το οργανώσουν και να πάμε μια χαρά. Αρκεί να θέλουν. Αρκεί να θέλουν. Ακριβώς. Πέρσι δεν ήθελα να φυλάξουν την πεζογέφυρα. Μάλια στη γλώσσα μας. Σαν του Ολιβάρες το πως τι έγινε. Ήθελα να το σκίσουν εκεί πάνω για να φανεί παντού. Λοιπόν, έγινε Μανώλη. Χτες, χτες είμαι χαρούμενος γιατί έγινα μέλος ΑΣ. Έτσι, Μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Έδωσα, τέλος πάντων υπογράφησα ένα χαρτί, ένα καταστατικό και έγινε και εγώ μέλος αυτής της μεγάλης ομάδας. Αυτή είναι η μαμά του λόγου. Εκεί ξεκινάει η οικογένεια.
Εκεί, από εκεί ξεκινούν όλα. Έγινε, έχει, Μανώλη! Έχει εκλογές από ό,τι τώρα ενημερώθηκα. Μπράβο. Λοιπόν, έγινε. Βάλουμε και για την πλήρωση 20. Έγινε. Γεια σου, Μανώλη. Γεια. Bye. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Αν δεν θέλετε πάλι. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μαωμάω εδώ. Έλα ρε Μαωμάω, είναι καινούριο, είχε σαλό. Όχι, Θοδωρής ήταν το κανονικό, αλλά από ό,τι λέει ο νιάω νιάω. Μαωμάω, όπου σας βρίσκω, σας βλέπω στα μάτια. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Μας είπα και Μαωμάω, που ήταν ηρωική, έτσι έπεσαν μαχόμενοι οι Μαωμάω. Απλά εντάξει, όταν τα λένε οι ανιστόρητοι, τέλος πάντων. Έτσι. Κωστή, εγώ αν μου επιτρέπεις να το δούμε, θέλω να, να κάνω ένα γρήγορο, έτσι λίγο συνολικό το, ναι, το σχόλιο μου. Με το μάτι του Ολυμπιακού άνοιξε ο ασκός του Αιώλου και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, όποτε γουστάρει ο καθένας παίρνει την ομάδα του στα πολιτήρια, κερδίζει το μάτι και όλα καλά. Έτσι. Εγώ μάλιστα σε φίλους αεξίδες τις προάλλες με τη Λάρισα στο 90 τους έστειλα μηνύματα, τους έλεγα ή βάλτε γκολ ή βάλτε τουλάχιστον την ομάδα στα πολιτήρια να τελειώνουμε, παιδί μου. Σωστό, τρομοκρατήστε τον εαυτό σας. Ναι. Απ' την άλλη, η τιμωρία μας, για μένα, με όσο μπορώ πιο αντικειμενικά, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχε. Γιατί ό,τι και να λέμε, πετάξαμε αντικείμενο. Άλλο, άμα έπρεπε να γίνει το μάτς ή όχι, το μάτς έπρεπε να γίνει. Εμείς έπρεπε να φάμε τιμωρία που πετάξαμε αντικείμενο. Η ανοιχτή χαρτοτενία, αυτό είναι εμένα η ένστασή μου. Φίλε, εγώ σου λέω τι λέει ο κανονισμός. Λέει, πέταξε. Ότι απαγορεύεται να ρίξει ανοιχτή χαρτοτενία. Δηλαδή, αν ήταν κλειστή η ταμιακή, το έχω πει κι άλλη φορά, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Εκεί έχω μια ένσταση όμως. Γιατί συζητώ και με παιδιά και με ακροατές, εκείνη η ένστασή μου εμένα. Δηλαδή δεν πέταξε κέρμα, δεν πέταξε κινητό, δεν πέταξε πέτρα. Άνοιξε μια χαρτοτενία, αδερφέ. Εκεί είναι το ζήτημά μου, κατάλαβες. Δεν αντιλέγω. Ναι. Αυτό που λέω όμως, ότι το πιο δίκαιο, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, πέταξε και την χαρτοτενία. Οκ, και όλα με λίγα, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Ο άλλος το έχει κάνει πανηγύρι. Μα οι άλλοι ξέραμε ότι θα πιαστούν από το παραμικρό. Ακούω από πολλούς να λένε και συμφωνώ ότι αν δεν ήταν η χαρτοτενία, λέει, ανοιχτή, η ταμιακή, κάτι άλλο θα έβρισκαν, λέει, μέσα στον αγώνα. Είναι βέβαιο. Αλλά τέλος πάντων, αφού έγινε όλο αυτό που έγινε, το χειρότερο που θα έπρεπε να γίνει τον Πάκο είναι τιμωρία για ρήψη αντικειμένου. Όχι γιατί το σκοτώσαμε, όχι γιατί δεν μπορούσε να κάνει παιχνίδι, όπως και για την ΑΕΚ. Ναι, τιμωρία, μπήκε ο πρόεδρος μας μέσα στο γήπεδο. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό. Για τίποτα άλλο. Εδώ πάτησαν, να πω έτσι μια έκφραση που τη λέγανε παλιά οι παλιοί. Πάτησαν πάνω σε αυτό, το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, κάλυψαν την αγωνιστική τους γύμνια, γιατί αγωνιστικά θεωρώ ότι τον έναν μεν τον πρώτον θα του έριχνα 3-4 γκολ, έτσι όπως πηγαίναμε με την ψυχολογία, με τη φόρμα, με το βρωμάρισμα, έτσι πάντα, με μια, επιφύλαξη ότι μπορεί για να μην γινόταν έτσι, αλλά αν το βάζαμε σε ποσοστιαίες μονάδες, λογικά θα τον κέρδιζε τον Γαύρο. Και τον άλλον μπορεί να ήμουν μέτριος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Η ομάδα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, επηρεασμένη. Αλλά τον κέρδισα, την κέρδισα 1-0 με γκολ στο 90, αδερφέ. Λοιπόν, αυτά είναι γεγονότα. Γι' αυτό, Κωστή, και κλείνω, για να μιλήσω και οι υπόλοιποι. Θέλω να πάμε, δεν με νοιάζει πόσοι θα πάμε, άμα γίνεται να μην πάμε και κανένας, και όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί τότε η νίκη μου θα είναι ακόμα πιο εκοφαντική. Δεν θέλω να πάει κανένας από τους τέτοιους από τους οπαδούς μας εκεί πέρα να μην θεωρούν ότι έχουμε κάνει το γήπεδο τούμπα. Κανένας, φίλε. Να στείλουμε την ομάδα πραγματικά μέσα στο είναι μια... των Λεόντων. Εντάξει? Δεν πρόκειται να γίνει αυτό και θα ήταν μια ίστατη λύση. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Γιατί και χθες, από χθες συζητάμε γι' αυτό. Εγώ θέλω να γίνει αυτό και να στρέψουμε τρία μπαλάκια. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Ό,τι άλλο συζητάμε. Ό,τι άλλο συζητάμε ξεκινάει από αυτό. Απλά ξέρεις τι λέει ο κόσμος που διαφωνεί με το να μην πάμε καθόλου. Μας είπαν όχι πυρσούς, όχι εκδρομές, όχι στον κόσμο, όχι στον τελικό, όχι αυτό. Δηλαδή σιγά σιγά και εδώ πλήττεται συγκεκριμένη μερίδα. Δηλαδή το να βγω και να βγάλω ένα νόμο στην Σαχάρα ότι απαγορεύεται το σκι, αν με καταλαβαίνεις, δεν τον νοιάζει καθόλου. Έτσι, να καλά, πω. Όχι, δεν μιλάω για τους πυρσούς. Μιλάω για τις εκδρομές, αδερφέ. Ποιος πλήττεται από αυτό το μέσο, αυτός 1-0 θα μου πεις και θα έχεις δίκιο. Αυτός ο οποίος πλήττεται άμεσα εδώ είναι φωτογραφίζει 100% το δικό μας κόσμο, φίλε. Πλήττεται αυτός που κάνει, που μηδενίζει τις αποστάσεις, που έχει οργώσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, αυτός πλήττεται. Εγώ το λέω μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να πάω με τις χειρότερες
καταστάσεις για εμένα, δηλαδή να πάω σε ένα γήπεδο δικό τους, με καθόλου κόσμο από εμάς. Να τους το πάρω, να τους κάνω χαβαλέ και να φύγω. Παλάκια, φίλε. Εντάξει. Αυτό θέλω. Ξαναλέω, ό,τι και να συζητάμε για το πόσοι θα κατέβουν, για το πώς θα κατέβουν κτλ., ξεκινάμε με δεδομένο ότι πρέπει η ομάδα αγωνιστικά, χωρίς να έχει κανένα άγχος να δώσει απαντήσεις, δεν απαντάμε σε κανέναν. Ποιοι μας ρωτάνε για να απαντήσουμε, οι ψεύτικοι? Δεν νιώθω ότι πρέπει να δώσω απάντηση σε κανέναν. Πάμε μέσα, τους το παίρνουμε με κόντρα διαιτησία, με κόσμο, με χωρίς, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνω το κύπελο, τους το τρίβω στη μούρη και φοράω φανελάκια που λένε Νταμπλούχος 18. Σωστό. Φιλιά! Μπάει. Ναι. Να σε καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα είπα. Κάερ. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε δύο διευκρινήσεις. Κανονικά θα το πάμε. Τι έγινε, δεν έχουμε... Γιατί εχθές ναι, κάποιος είπε για μένα, ναι, ότι υπάρχει παοξή σε αυτή την ηλικία να λέει επιτρέπεται να πέσεις. Σε μένα το είπε αυτό. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Δεν το είπε σε εμάς. Περίμενε. Δεν το είπε σε εμάς. Αλλού το άκουσε. Όχι. Στη βαριά φανέλα. Α, αλλά ας, δεν ήξερε ο Δημητράκης να τον απαντήσει. Τέλος πάντων. Υπάρχει και είναι ο Παύλος Νικηφορίδης και είναι συντριβανήσιος και περπατάει και ανοίγει αυλάκια μαλάχη. Άμα γουστάρετε. Εννοώ κρέμετο του σακάκι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε κανονικά. Πάμε. Καρεστά περμητίδο λεβετάρσκε εσοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Τι λέμε? Τα ακούς, κατάλαβες τι σημαίνει, παλικάρι? Μπράβο, μου. Έτσι. Ζου μου σου λέμε αυτό, και όλα τα καίμε. Αυτό. Κουφαλοκλέφτες Αθηναίοι. Έτσι. Δεν θα λυγίσουμε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν όπως θα λυγίσουμε. Όπως το λες. Περήφανα, εγώ πεντακάθαρα. Εγώ κοχή τον τελικό θα τον αφήσω σήμερα για μετά την Κυριακή. Σωστό. Απόλυτο δίκιο έχεις. Για μετά την Κυριακή. Απλά επειδή σήμερα εμένα είναι... Εμένα με διαφέρει την Κυριακή. Να κερδίσω τον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι νοπή η απόφαση χθες. Για να μην μου χαλάσουνε το γλέντι. Έτσι. Για τα αστέρια μου να μπουν μέσα στη λεωφόρο. Δεν ξέρω τι γήπεδο έχουν. Γήπεδο αυτοί δεν ξέρω και τι γήπεδο έχουν. Να μπουν εκεί μέσα και να τους μαδίσουνε. Όπως κάνουν τα πουλάκια, να μείνουν ξεποπουλιασμένοι. Θυμίζουμε πόσο γλώσσα έβγαλαν πέρσι αυτοί. Πόσο συμμάχησαν με τους αντιπάλους μας, τι λύσα κακιά έβγαλε. Με τον Γάβρο Παραμάσκαλα. Με τον Γάβρο Παραμάσκαλα, με το tweet την ίδια τη βραδιά του κυπέλου. Και φέτος με τον Ήβιτς που βάλανε τον Ήβιτς με την υπόθεση Γκαρσία, θα είναι την ίδια περίπτωση. Ο Κίζας, ο Ιβάν, τα μέσα τους που ρίχναν λάσπη όλο τον καιρό. Ναι. Πουλήσαξαν με το μάτς. Κοίταξε, αυτούς τους έχουμε φάει στη μάπα όλους. Ξέρω. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Με το Γάβρο είμαστε μόνο με τον Κούδα παρεξηγημένοι. Αυτοί οι οποίοι μας κατακλέψαν είναι οι Αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί. Σωστό. Αυτή είναι η μουρωτή. Δεν χρειάζεται να αθωώνεις το Γάβρο. Και το απέδειξε ο Μακεδόνας πρόσφυγας και Πόντιος Μελισανίδης. Ο πρόεδρος που δεν έβαλε φράγκο στην ομάδα του. Την ομάδα του και πλήρωσαν οι συνταξιούχοι τον υπάλληλο που χάθηκε με τα 170 δισεκατομμύρια στον δρόμο. Να μην υπάρχει ένα GPS. Ένα GPS, ρε παιδιά, να σώσουμε την κατάσταση. Γεια σου, Παύλε! Γεια σου, Συντριβανίσιε! Σε φιλώ! Πάμε παρακάτω. Δύο γραμμές ακόμα μέχρι το διάλειμμα, νέοι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Γεια σου, Κωνσταντίνε! Τι γίνεται, όλα καλά? Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Πάρα πολλά πράγματα να πω. Ναι. Πώς έγινε όταν πάγκος να πω, θα τα πω σε μορφή υπαγορεύσεων για να βάσει προλάβω. Έλα, δεν σε διακόψω, πάμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να πέσουμε σε παγίδα ξανά, δεν πρέπει. Φαίνεται ποιοι είναι, κάνουνε μπάμψη, είναι τι κάνανε τώρα, τι θα κάνουνε. Φαίνεται τι θα κάνουνε. Συμφωνώ. Ο Ιβάν είναι βουνό, δεν μπορούν να το χτυπήσουν αλλιώς. Παλιά πηγαίναμε στο τελικό, δεν μας προκαλούσαν τόσο. Τώρα θα πάμε. Και ακόμα αυτοί που μας ψάχνουν έχουν τσιγκλάνει για να γίνει φασαρία. Εκτός ότι είναι συσπυρωμένοι και οι τρεις. Ναι. Και τρεις. Είναι και οι δικαστές, είναι και οι διαιτητές, είναι οι εισαγγελείς, είναι οι αστυνομικοί. Για τις ομάδες μιλούσα. Όλοι. Όλοι είναι. Είναι το κράτος. Τα μίντια. Τα μίντια. Τα μέσα. Τα μίντια οι μεγαλύτεροι. Άντε τώρα μην πω για τη φάρα. Λοιπόν, προτείνω να μην πάει κανένας κάτω. Θα πρέπει να είναι εκοφαντική η διαμαρτυρία μας για της απουσίας μας.
Ναι. Γιατί θα ψάξουν να μας κόψουν τη δεύτερη θέση. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να είναι αδιαμαρτύρητα στην τρίτη θέση και να μην γίνεται τίποτα κάτω. Αυτοί κάτι ετοιμάζουν. Πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι. Ετοιμάζουν αφαιρέσεις βαθμών, τιμωρίες, αυτό όπως το λες. Ετοιμάζουν τα οκέξι, Κώστα μου, όπως έγραψα αυτό πριν 2-3 μέρες. Ναι. Όχι γκρέξι. Θα πούνε εσείς είστε κακοί, εσείς 2-3 χρόνια από την Ευρώπη. Ναι. Και εκεί που ο Ιβάν τώρα, γιατί θα σκάσει πράγμα ο Ιβάν και θα πάρει παιχταράδες τώρα. Θα φέρει κι άλλους 100%. Γιατί για να πει στους ομίλους, το τυγράκι αυτό δεν πρόκειται να πει ομίλους. Όχι, δεν βάζει χρήματα για να μπει ο Μίλης. Με τι, με τους δανεικούς. Να πάρουμε όλο το πιστικίνι εμείς. Ακριβώς. Άρα και αυτό μετά... πρέπει να το σταματήσουν. Αγωνιστικά δεν μπορούν. Θα ψάξουν άλλους τρόπους. Όπως κλάπει και το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα του στα Μπορμπόλια μας. Εμείς θα κάνουμε ευρωπαϊκές πορείες. Στα ποια, στα. Στα Μπορμπόλια μας, Λοιπόν, το ψευτοπρωτάθλημα τους. Εμείς θα κάνουμε ευρωπαϊκές πορείες. Αλλά για να γίνουν ευρωπαϊκές πορείες πρέπει να βάλουμε τον εγωισμό μας κάτω από το καλό της ομάδος. Να αφήσουμε την ομάδα άμα μπορέσει να πάρει το κύπελλο. Άμα δεν μπορέσει, ας μην το πάρει. Έγινε. Έτσι αλλιώς. Γιατί αλλιώς πάμε για την καταστροφή μας. Πάμε για να μας κόψουν το κεφάλι για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Να μην μπορέσουμε να σηκώσουμε ανάπτυξη. Έγινε, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε και στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι! Ναι. Καλημερούδια. Γεια σου, Κωστή. Να κάνω κι εγώ τη φωνή λίγο πιο αυτό, λίγο πιο... Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα, Κωστή, είμαι η Όλγα. Γεια σου, Όλγα! Τι γίνεται? Εγώ δεν έχω να πω πολλά. Για αρχή θέλω να πω ότι ο άντρας μου περιμένει στο αυτοκίνητο εδώ και 10 λεπτά που είμαι σε αναμονή, γιατί του λέω κατεβαίνω και περίμενε με και είμαι εδώ στη γραμμή για να σε μιλήσω. Έτσι είναι, φίλε. Οπότε μας ακούει σίγουρα από εκεί. Έτσι είναι. Υπομονετικέ, η Ιώβ σύζυγε που περιμένει την Όλγα. Μπράβο σου, αγόρι μου, ήρωα. Ανέστη, έρχομαι, περίμενε, γιατί μας ακούει. θέλω να πω πολλά ευχαριστώ γιατί μας έστειλε στη Λαδόκολα και πήγαμε χθες. Πέρασαμε σούπερ. Ωραία. Έχουμε να πούμε. Τι πήρες? Όλοι τα καλύτερα, τι πήγαμε οικογενειακώς γιατί πήρα και τη μικρή μαζί. Μπράβο. Τι πήρες? Φοβερό φαΐ, φοβεροί άνθρωποι πάνω απ' όλα. Γνωρίσαμε τον Γιώργο και τον άλλο τον κύριο που κάνει τα τέλεια γλυκά. Νομίζω ότι είναι ο πατέρας του. Ο Δημήτρης, ο ιδιοκτήτης είναι αυτός. Ο Δημήτρης, ναι. Μας υποτίθεται και εσύ προχθές εκεί. Τι θέλω μου. Όλοι να πάτε και να φάτε οπωσδήποτε θα περάσει τέλεια. Τι πήρες, πανσετούλα? Σουτζουκάκι, τι πήρες? Μας τα έκανε μόνος του. Α, έκανε τουρλού. Ποτ πουρί, ποτ πουρί. Αποφάσιστη. Τι ωραία. Σου δίνει τα πάντα για να μην μπορείς να πεις. Μας έφερε, sorry που σε διακόπτω, σουβλάκια λουκάνικο, ένα κοτοσουβλάκι, κάτι κροκέτες για τη μικρή, κάτι πατάτες χωρίς να τις θέλουμε που ήταν εκπληκτικές. Άσε με να δουλέψω! Μη με κολλάζεις! Άσε με! Τρέξαν τα σαλάκια. Θα κλείσω, να βγείτε σε διάλειμμα. Να είστε καλά. Γεια σου, Όλγα. Καλημέρα, γεια. Bye, bye. Τι ωραία, έτσι. Διάλειμμα, μαέστρο. Αποφασισμένος, η απάντηση είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Θέλω να πω ξανά, Κυριακή, αιμοδοσία, πρωί, θύρα 3 γηπέδου του Τούμπα. Σας ζαλίζω λίγο τον έρωτα, αλλά έτσι. Διαβάζω το μήνυμα του Βασίλη Κουμπαγιώτη. Για τους νέο... στο δρόμο του συμφέροντος χάθηκε η μπέσα. Για τους νεοακροατές που πάνε να μας τρυπήσουν. Φίλε, κανένας δεν μπορεί να μας τρυπήσει. Κανένας. Είμαστε πολύ δυνατοί. Είμαστε πολύ καθαροί, είμαστε πολύ ωραίοι, είμαστε πολύ εντάξει με τον εαυτό μας, είμαστε μια τεράστια παρέα. Μπαίνει και κόσμος μέσα, είναι μόνο στο Facebook, στην ομάδα μας είναι 11.000 άνθρωποι, 10.903. Δεν θα βρεθούν μέσα και κάποιοι που δεν γουστάρουν ή που είναι βαλτοί ή που μπαίνουν για να βλάψουν την παρέα μας. Δεν πειράζει, φίλε. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Αυτοί δεν έχουν ζωή. Αυτοί τρώγονται με τον εαυτό τους. Εμείς είμαστε πολύ καταστελαγμένοι. Ξέρουμε πώς νιώθουμε, ξέρουμε αν είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, αν είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας. Ξέρουμε γιατί υποστηρίζουμε αυτό που υποστηρίζουμε. Ξέρουμε τι λέμε, δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Α, ας τα μπαίνουν, και τι έγινε δηλαδή. Και τι έγινε. Ζούμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με. Μαέστρο, διαλυματούμεν και επιστρέφω. Α! Έλα! We never gonna die, you kufal undertaker. Wir never werden nie sterben, du kufale Totengräber. Tresnia kakakasniu, bu 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 schnesta, kufalianko, bu rasnesta, katarkiz. Ja, was, nieta, αυτό. Αντίπς. Ο αντίπς, το αντίπος. Εδώ είμαστε. Η αντίπ, η γαλλική πόλη. Και η ομάδα βέβαια. Και το χάθηκαν με αντίπ που είναι η ομάδα ρε παιδί μου αυτή. Εδώ είμαστε! Ανοίγουμε γραμμούλες. Θα πω τελευταία φορά γιατί τις έχω ζαλίσει στο παχιέντερο.
Λυπάμαι, αλλά πρέπει. Κυριακή πρωί, 9 η ώρα, θύρα 3, γηπέδο της Τούμπας. Ευχαριστούμε και πάλι τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ που μας δίνει τη δυνατότητα, μας δίνει το χώρο του. Είναι ιερός για μας ο χώρος του γηπέδου. Θα προσέξουμε όπως και όλες τις άλλες φορές. Θα πάμε να δώσουμε αίμα. 14η αιμοδοσία αφιερωμένη στην τουλάρα μας. Να πω ότι είναι οι γραμμές ανοιχτές. Έχετε πάρει και έξω, τηλεφωνείτε και στο τεταρτάκι στη Μαριλής. Έχει έρθει στο 287-888. Και εσείς που βγήκατε στον αέρα, τρεις έχω σημαίες στον αέρα. Το ξανακάναμε έτσι σήμερα γιατί μου κάνετε παράπονα και έχετε και ένα δίκιο ότι δεν μπορούμε όλοι να βγαίνουμε. Και δεν θέλουμε και να ακουγόμαστε κιόλας γιατί δουλεύουμε κτλ. Για το τριήμερο στο Φιλοξένια. Στο Λουτράκι Ριδές, Δευτέρα ως Πέμπτη επισημαίνω και στον αέρα. Να πάρετε την παρέα, να πάτε για δύο διανυκτερεύσεις στο υπέροχο πετρόκτιστο ξενοδοχείο. Ξύλο μέσα, αυτά, πολυτέλεια, υπέροχα πράγματα. Να χαλαρώσετε σε ένα μαγεμένο τόπο. Ναι, γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Σε εσάς, σε εσάς! Ναι, πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι. Γεια σας. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς στο Σεραίο! Πού είσαι, αδερφέ? Κωνσταντίνε. Ναι. Αλλιώς θα ξεκινούσα, αλλά τώρα που είπες πάει για την ομοδοσία. Α, νόμιζα θα λέγεις αλλιώς ονειρευτήκαμε τον Ολυμπιακό που φωνάζουν οι άλλοι. Και όποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί μπορεί να πάει στο τίποτε νοσοκομείο και να δώσει για τον αθλητήριο μία μπουκάλα αίμα. Σωστό. Αυτό ισχύει όλη τη χρονιά, είπαμε. Ναι, υπάρχει τράπεζα αίματος. Ναι, γιατί όποιος δεν μπορεί, εγώ την προηγούμενη φορά έδωσα εδώ στο νοσοκομείο του Σερών. Αυτό ρε. Μπουκάλα στάρτη κατευθείαν. Αυτό, αυτό. Κυριακή, αν το επιτρέψω, μπορούμε να έρθουμε. Δεν αυτό. Αλλιώς θα δώσουμε πάλι εδώ. Αυτό. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Λέμε ότι είμαστε πολλά περισσότερα από μια απλά ραδιοφωνική εκπομπή. Από μια απλά ραδιοφωνική παρέα. Αυτό είναι το ζουμού σου. Το λέμε έτσι, συνέχεια, έτσι. Το επισημαίνουμε. Έτσι νιώθουμε εμείς. Και ας εσύ που τώρα μπορεί να δυσανασχεθείς που ακούς συνέχεια και σε στεναχωρεί που το λέμε, μπορεί να χρειαστείς. Να μην χρειαστείς ποτέ, εγώ λέω. Έτσι. Και όπως ξεκίνησε για το νοσοκομείο, γιατί και εγώ είχα βρεθεί με τη μητέρα μου, την είχα πάει στα έκανα εδώ στις Σέρες, ο κόσμος, επειδή είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει, νομίζω ότι η κοπέλα που βλέπει που τους βάζει μέσα, ας πούμε που τους παίρνει το χέρι, ποιος έχει σειρά και τους πάει μέσα, δηλαδή το τι βρίσιμο του έχει η κοπέλα, εγώ δεν είμαι συγχαρητήρια, φίλε. Πολύ. Εγώ δεν είμαι συγχαρητήρια για την ευγένειά της, την υπομονή της. Ο άλλος τη βλέπει, νομίζω ότι βρίζει το κράτος. Αυτοί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άνθρωποι που είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσουν πάνω στην αγχώρια μας, στο πρόβλημά μας, στον πόνο του δικού μας ανθρώπου. Όπως το περνάει, περνάει χθες, κοίταξε. Περνάει το κράτος. Περνάει μία εχθές μια κοπελίτσα με ένα φορείο. Έχει κλείσει ο κόσμος το διάδρομο. Χαμός γίνεται, ουρά να πούμε. Τουρνικέ μόνο που δεν είχε. Και κάποια στιγμή λέει σε μια κοπέλα, σε μια κυρία, λέει, κάνετε λίγο στο πλάι να περάσει το φορείο. Εγώ που πληρώνω 40 χρόνια, δεν θα μου μιλάς έτσι. Λέω, εγώ, βέβαια, η Γεωργία με τραβάει από το χέρι. Πάλι πας να παρέμβεις, σε παρακαλώ, μην μπλέκεσαι. Γιατί δεν μπορώ, το έχω από παιδί, δηλαδή δεν είναι, δεν γίνεται. Λέω, ρε κοπέλα, δεν σου είπε τίποτα. Σου είπε να κάνεις λίγο πιο εκεί. Και άσε με και εσύ τι θέλεις, άσε με. Δηλαδή, έτοιμη να γίνει μανούρα. Έτοιμοι για μανούρο. Ο κόσμος, όπως είπες, είναι πολύ εκνευρισμένος. Και όσον αφορά για την Τουρκία, για τις αποφάσεις, εμείς δηλαδή, επειδή ο κόσμος έχει ένα επίπεδο, ας το πούμε, ζωής, όχι ότι ξέρουμε να ψηφίσουμε, να κάνουμε, έχουμε... εγώ είχα πει επανειλημμένος Κωστή ότι αν με την ψήφο μας μπορούσαμε κάτι να αλλάξουμε, δεν θα είχαμε δικαίωμα ψήφου. Απλά επειδή έχουν όλα δρομολογημένο, όποιος πάει στην Αμερική και φυλάει δαχτυλίδι, παίρνει και την εξουσία, δεν μπορούμε να αλλάξουμε απολύτως τίποτα. Εκτός άμα γίνει, ας το πούμε, κάνουμε μια επανάσταση. Που μέχρι τώρα, εγώ είμαι 48 χρονών, δεν την έχω δει. Σε βάζω να διαλέξεις από 10 ανίκανους το λιγότερο ανίκανο από μια λίστα για το ποιος θα βγει βουλευτής. Και μετά αρχινάει το ίδιο πείμα. Αυτοί που ελέγχουν τα μεγάλα συμφέροντα, τους βγάζουν και τους έχουν και στις γιορτές τους, κάθονται κλαρίνο. Σε εμάς ένας τεκαλό τους ήρθε στην Τούμπα για να δει τον αγώνα. Και κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση. Και εκεί βλέπεις πάνε αντιπρόεδροι, πάνε τα πάντα, πάνε κάθονται σούζα στο ένα πόδι και δεν τρέχει τίποτα. Όλοι, δεν τρέχει τίποτα. Και δεν είναι, εκεί είναι Κυριακή απόγευμα απλά. Εκεί είναι Κυριακή απόγευμα. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε... Στέλιο μου, δεν θέλουμε κανέναν πολιτικό στην Τούμπα. Κανέναν, δεν θέλουμε. Τίποτα, έτσι, δεν τους δεν θέλουμε κανέναν. Ξύπνησα τώρα, βλέπω κάποιοι κατόπιν εορτής και βγάζουν ανακοινώσεις. Δεν θέλουμε καμία, τίποτα, αφήστε μας. Αφήστε μας τη στενοχώρια μας, την οργή μας. Θα τη διαχειριστούμε μόνοι μας. Εδώ οικογενειακά. Μην μπλέκεστε καθόλου. Τώρα καιρό πολύ. Κατόπιν εορτήσετε να μας πείτε τι. Τα συλληπιτήρια. Άστο. Άστο. Καλώς πάντων. Έγινε Κωνσταντίνε, τα λέμε, ρε φίλε. Γεια σου, ρε Στελάρα. Να σε καλά. Yeah. Καλημέρα σας. Ναι. Άντε ρε Κωστή, καλημέρα. Άντε ρε Κωστάκι. Έλα, αγόρι μου. Για πες. Βάλε με στην κλήρωση. Για πες. 580 τάσος.
ο τσιχλόφουσκο μπουχεσό αυτό. Αυτός που θα σε πει τώρα για τους αρκουδομπουχεσό νερόκολους που έχουμε μπλέξει και όλα αυτά τα τσιγκλομιξοκάκαδα γελάδια κάτω εκεί από την Αθήνα και τον Πειραιά και όλο το εκεί το λεκανοπέδιο. Σ' άκουσα και, στον Νίκο και κλαίω, φίλε. Σ' άκουσα στον Νίκο και κλαίω, δηλαδή, εντάξει. Έτσι είναι όλοι, όπως τα λες φίλε, δικαιώνεσαι πλήρως στους χαρακτηρισμούς. Όλους αυτούς τους ξεδιάντροπους, τους ξετσίποτους που μπρος στο να αποκομίσουν το οποιοδήποτε όφελος ξεπουλάνε και τη μάνα τους. Τις αρχές τους, την ιστορία τους, την παράδοσή τους. Αξιοπρέπεια μηδέν. Δεν γνωρίζουν τι είναι να είναι ο άλλος να δίνει το λόγο του και να τον κρατάει. Αυτοί βασικά ούτε τα συμβόλαια πολλές φορές δεν είναι, και την υπογραφή τους δεν αναγνωρίζουν. Τα έχουν τα πράγματα έτσι πιασμένα από χίλιες πλευρές που, που και η δικαιοσύνη πλέον μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά αν το αποκούμπι του απλού κόσμου ή γενικότερα των περισσότερων είναι η δικαιοσύνη. Η μπαλίτσα είναι φίλε, αλλά την σαπίσανε και αυτοί. Και όχι, θέλει πολλή δουλειά. Να σε αποκατοικωστεί. Εγώ πλέον είμαι πολύ εκνευρισμένος όταν ακούω κάποιους από αυτούς. Εφόσον και γίνει το δικό τους να λένε έλα μωρέ για την μπάλα τώρα θα χωρίσουμε την Ελλάδα στη μέση ή για αλήθεια? Την μπάλα κάνετε έτσι. Για την μπάλα δεν κάνετε. Αυτή έκανε άνω κάτω την κοινωνία φίλε. Έτσι αυτό. την ίδια στιγμή που μέχρι να πετύχουν το σκοπό τους για την μπάλα και αυτοί ξεσηκώνουν όλο τον τόπο. Έτσι. Δηλαδή εκεί δεν είναι για την μπάλα, τι είναι για την τραμπάλα. Τάσο, προσπαθούμε να εξηγήσουμε με τρόπο όσο γίνεται πιο ψύχρεμο. Δεν είναι 22 που κυνηγάνε ένα πετσί. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ που αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της ζωής μας. Είναι η γενικότερη κοινωνική αδικία. Είναι συσσωρευμένα πάρα πολλά πράγματα. Όταν βλέπεις ότι σύσσωμη η δικαιοσύνη, τα μίντια, όλοι υπάρχει μια ενορχιστρωμένη επίδεση με λύσα εις βάρος της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας, του Σαββίδη, του ΠΑΟΚ, τότε τι να μείνεις άπραγος. Για να το πούμε, να μην νομίζουμε ότι είμαστε και τίποτα φανατικοί τοπικιστές. Είναι εις βάρος όλης της υπόλοιπης Ελλάδος. Υπέρ του λεκανοπεδίου. Φυσικά. Και τα νησιά. Φυσικά. Και ακριτικές περιοχές και κόβουν από εδώ και κόβουν από εκεί. Με αφορμή το παράδειγμα που έφερε Δεκοστή για το νοσοκομείο, ας μου πει κάποιος, όλοι αυτοί που είναι εκεί στη Βουλή μέσα, τι παραπάνω προσφέρουν από αυτούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία, στις εφημερίες, ουσιαστικά δηλαδή τι παραπάνω προσφέρουν σε πρακτικό επίπεδο για να παίρνουν 7.000 το μήνα συν τα όποια προνόμια που έχουν και οι άνθρωποι αυτοί να είναι με ένα μισθό, τον όποιο μισθό έχουν που δεν νομίζω να είναι και πλούσιοι από τα λεφτά που παίρνουν. Άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Νόμιζα θα ρωτούσες και αυτό που λες πολύ σωστό. Τι έχεις προσφέρει, τίποτα. Στερείτε ζωές. Δεν δίνεται. Μην το προχωρήσω τώρα, αλλά λέω το εξής. Αυτοί εκεί μπήκαν ποτέ σε δημόσιο νοσοκομείο? Τα παιδιά όχι, τους. Φυσικά. Τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους βάλανε μέσα σε όχι, μια φυσικά. Εφημερία να δούνε τι γίνεται, να δούνε κοσμά. Είδα παππούδες να κλαίνε χθες, φίλε. Έτσι είναι, Κωστή, επειδή δεν τους επειδή δεν τους περιποιήθηκαν εκεί πέρα το προσωπικό, έτρεχε, τους είδα λαφιασμένους ανθρώπους σε μια κατάσταση. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν και τίποτα παραπάνω. Να σου πω τι. Φίλε, τι μου είπε το Νεκταράκι. Μπαμπά, σήμερα ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Μου είπε το παιδί μου που είναι 9 χρονών με αυτό που είδε. Θα μου πεις, έπρεπε να την πάρεις μαζί. Ήθελα να την πάρω μαζί να δει ότι η ζωή δεν είναι μόνο πεταλουδίτσες και χαρμόσυνα πράγματα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά για να εκτιμήσει. Να μην πλάσουνε μέσα στο μυαλό μια εικονική πραγματικότητα. Δεν θέλω να είναι. Θέλω όταν περνάμε έξω από το νοσοκομείο να καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι που έχουμε την υγεία μας, να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν ήρωες μικροί που δεν είναι σε κανένα reality να πούμε για να βλέπουμε τις μάπα τους κάθε μέρα και είναι εκεί πέρα μέσα. Μπορεί να είναι μια ανώνυμη νοσοκόμα που έτρεχε χθες, κρατούσε μια γιαγιά στα χέρια την είχε πάρει. Πώς παίρνεις ένα νεογέννητο, την κουβαλούς στα χέρια της για να την πάει στο φορείο. Λοιπόν, έτσι. Τι να λέμε. Συγχωρέστε μου το προσωπικό ύφος και τόνο, αλλά χθες είπα δεν δικαιούμαι να μην πω για αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί αυτά έτσι, που είδα. Δεν δικαιούμαι να μην πω. Και εγώ πριν κάνα χρόνο που έτυχε να έχω με δικό μου άνθρωπο, βγήκα μετά στο ραδιόφωνο και έδωσα συγχαρητήρια γιατί οι άνθρωποι. Δηλαδή, μην είμαστε μόνο για να τους καντιλιάζουμε. Όχι, φίλε, γι' αυτό λέω, είμαστε φιλοκατηγοροί. Χαιρετίσματα έχεις από μπαμπά δασκαλάκι. Φιλιά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε στις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Α, σου πω ότι όταν ένα γήπεδο επιλέγεται γιατί έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και βάζεις μέσα το 1/3 από ό,τι χωράει, ακυρώνεις το επιχείρημά σου. Τότε πολύ εύκολα ας έρθουν στην Τούμπα με 5.000 ο καθένας. Δεν θα έχει ασφάλεια.
Δηλαδή πώς το βλέπουμε σαν ασφάλεια όταν μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Αφού λες ότι είναι ασφαλές, δίνεις. 25 και 25, εγώ δεν λέω 70.000, δώσε. 21.300, δεν ξέρω γιατί μου έχει καρφωθεί το νούμερο, δες το λίγο ρε Σωτήρη. Νομίζω ότι τόσο είχαμε πάρει την άλλη φορά με τον Βάζελο. 21, λοιπόν, δίνεις 25 και 25. Είσαι μάγκας, ωραίος. Αλλιώς αυτό το σύστημα το ξέρω και εγώ, πονάει πόδι, κόβει πόδι. Άμα μπορούσαν, θα δίνανε από 5.000. Φιλάρετε. Κοίταξε, με το 13-13 δείχνει καθαρά ότι πρέπει εμείς να πούμε ότι πλέον δεν πάμε εκεί για την έδρα της ΑΕΚ. Ναι. Γιατί με το 13-13 πας σε οποιοδήποτε γήπεδο της Ελλάδας. Χαίρο πολύ. Και στο Παγκρίτο μπορούσε να δώσει αυτό το νούμερο και στο Παμπελοποννησιακό και, στο ΑΕΛΑ. 21-278. Καλά θυμόμουν. Μάλιστα. Τόσο ήταν τα εισιτήρια, φιλάρετε, συγγνώμη που σε διακόπτω, στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό τον τελικό. Σίγουρα έχουν γίνει πολύ περισσότερες τα κατεβάσματα κάτω, άλλωστε το περηφανεύονται οι Αριανοί, αλλά αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι εφόσον είναι το γήπεδο της ΑΕΚ και πάει με αυτό τον τρόπο να παιχτεί το παιχνίδι, ας πάμε σε ένα άλλο γήπεδο που δεν είναι το γήπεδο της, ας πάμε στο γήπεδο του Απόλλωνα, ξέρω εγώ, του Πανιωνίου, όπου θέλουμε. Θα είναι πολύ πιο γλυκό το κύπελο εκεί πέρα μέσα, θα είναι πολύ πιο ωραία η απάντηση. Θέλω η ομάδα να δείξει το πρόσωπο που έδειξε όλη τη χρονιά στο δεύτερο γύρο. Αυτό. Και δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα, αδερφές, το λέω ειλικρινά. Πραγματικά. Κοιτάξτε, Κωνσταντίνη, πάντως για μένα σίγουρα πρέπει να πάει ο κόσμος. Θα χρειαστεί όμως να πάει ο συνειδητός κόσμος, αυτοί που έχουν τη δύναμη, να μην κάνουν κακό στην ομάδα τους. Γιατί όταν θέλουν, ξέρουν και δεν κάνουν κακό στην ομάδα τους. Θα προκληθούμε με κάθε τρόπο. Κοντά, πρόσεξε με, κοντά και μακριά από το γήπεδο. Δεν έχω δεν θέλω να το παίξω ότι έχω την πληροφορία και έτσι. Είναι απόλυτο προαίσθημα αυτό που σου λέω. Πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως. Εκεί πέρα πώς κρατηθήκαμε. Και εκεί γίνανε διάφορα. Γίνανε. Βέβαια και γίνανε διάφορα. Τώρα μην πιάνουμε ιστορίες παλιές. Πάντως καλό είναι. Ότι δεν θρηνήσαμε θύματα εκεί, ήταν. Ο Θεός έβαλε το χέρι του, αδερφέ. Χρειάζεται κάποια στιγμή, γιατί είναι αυτό που είπες, δεν μπορείς να κόβεις κεφάλι ή χέρι. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή συνειδητά ο καθένας από εμάς να ελέγχει το διπλανό του και να ξέρουν όλοι μαζί ότι θα κάνουν ζημιά. Και να ξέρεις ότι το σκεπτικό του Ολυμπιακού πλέον δεν είναι τίποτα άλλο από το να χρειαστεί να έχει άλλους μείον 5, μείον 6, μπας και βγει στην Ευρώπη. Γιατί εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Κάνει την Ευρώπη Ολυμπιακός ακριβώς. Και έχουν αρχίσει τα κλάματα. Μην ρίξουμε νερό στο δικό τους μήλο. Μην πέσουμε στην παγίδα που μας στείνουν. Γεια σου, φιλάρετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στα δύο τελευταία τηλεφωνήματα. Τρία. Ναι. Καλημέρα, ναι! Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου. Έχεις full echo, έχεις βάθος. Χαμήλωσε το τηλέφωνο, ναι. Λοιπόν, βάλε με καταρχήν συγκλήρωση, ναι. Παρακαλώ. Πες. Βαγγέλης. Ναι. 760. 760. Για πες, εγώ Βαγγέλη. Να πω δύο πράγματα, δεν θέλω να καθυστερώ. Ναι. Ένα είναι το σύνθημα που τραγουδούσε η μεγάλη ψυχάρα του Πάκου, ο Μιχάλης Λεωτιάδης, στο συλλαλητήριο. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Αυτό είναι συνειδητά σε όλο τον κόσμο του Πάκου. 12 Μαΐου, το βράδυ, στο Λευκό τον Πύργο, ανοίγουμε σαμπάνιες. Αυτά έτσι. Και τέλος. Πρώτα, η ομάδα πρώτα. Έδειξε την αξία της. Σωστό. Το σηκώνουμε μέσα στο σπίτι, ήρεμα, όμορφα, ωραία. Πρώτα γιορτή, 6 Μαΐου με τον Πλατανιά. 6 Μαΐου πρώτα με τον Πλατανιά. Την καρισμένη τούμπα. Θα γίνει έτσι. Η απονομή του πραγματικού πρωταθλητή. Ακριβώς. Γι' αυτό νίκη μέσα στον Παναθηναϊκό τώρα, ούτε κάνετε κουβέντα για το οτιδήποτε άλλο. Νίκη εκεί πέρα μέσα, να τελειώνουμε και με τον Πλατανιά, φιέστα. Και βέβαια. 12 Μαΐου όπως το λες. Πλημμυρισμένος ο Λευκός Πύργος. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στο μεθεπόμενο. Τελευταίος για να κλείσουμε κιόλας. Ναι. Γεια σας. Μαζί. Χέρι-χέρι ήταν αυτοί. Κλείνουμε. Πρέπει να φύγουμε κιόλας. Πρέπει μαέστρο μου να φύγουμε. Χορηγή δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Εξαιρετικά εδέσματα. Μαριλή μου, χρόνια πολλά για τη γιορτούλα σου, πουλάκι μου. Όμορφο. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Σήμερα δώσαμε την ευκαιρία σε πολλούς παραπάνω. Έχουμε από το 1 μέχρι το 72. Σε ευχαριστώ για την αρρύθμιση και όλα με βοηθάς. Ο αντίπας έπαιζε τόση ώρα. Κρατούσε ισό, ισοκράτημα. Ο καημένος δεν κουράστηκε. Ο αντίπ.
Και ξανά, φίλε. Υπομονετικό. Ντούρασελ, το μάζει το λαγουδάκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Από το 1 μέχρι το 72. Μαέστρο, θα μου δώσεις νουμεράκι. Ένα δώσε, να δώσω το φιλοξένεια. Το 51. Το είπες έτσι, βαριέσαι ή υπάρχει κάποιος, κάποια σημειολογία. Σκυλοβαριώσουνε. Ξεκάθαρος. Πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσεις. Το 51. Λοιπόν, το 51 είναι ο Τσακυρίδης Δημήτριος. Τσακυρίδης Δημήτριος. Κερδίζεις το τρίμερο στο φιλοξένεια. Δευτέρα ως Πέμπτη θα πας. Κάνε τα κουμάντα σου. Κάνε τα κουμάντα σου με ρεπά, άδειες, ουξουμούξου, τον Ατάλο. Για να φτάνουμε στο τελείωμα. Δεν λυγίζουμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι. Περήφανα στεκόμαστε σε όλα αυτά. Είναι ωραίο να είσαι καθαρός. Είναι ωραίο να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη. Το ήσυχο μαξιλάρι είναι μεγάλη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Ζουμουσάκια μου και όχι μόνο. Έχετε ήσυχο μαξιλάρι? Εμείς έχουμε. Εσείς, κίτρινοι, πράσινοι, κόκκινοι, έχετε ήσυχο μαξιλάρι? Περηφανεύεστε γι' αυτό? Γιατί τέτοια πρεμούρα κάθε μέρα? Το πιο δίκαιο, το πιο αντρίκιο, φωνάξτε το. Μπορεί και να το πιστέψετε κιόλας στο τέλος. Δεν λέω, δεν λέω. Λοιπόν, φεύγουμε. Το σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, Κυριακή στην Αιμοδοσία, άπαντες, όλοι είμαστε εκεί. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.